Καλησπέρα στους φίλους του Άρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές των Αθλητικών Νέων που μας ακούνε στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, είτε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Σε αυτούς που κάνουν jogging. Ναι, είναι και αυτή κλασική εικόνα, κάποιος να τρέχει με τα ακουστικά στα αυτιά. Αλλάξαμε την είσοδο της εκπομπής, ούτε τα ονόματά μας αναφέραμε σήμερα, τίποτα έτσι. Εντάξει, και μια αλλαγή δεν πειράζει. Έτσι, ναι. Λοιπόν, τι είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Αυτό το Σαββατοκύριακο, το πιο βασικό νομίζω ήταν τα 99 χρόνια ζωής που έκλεισε ο Άρης. Και τυπικά. Και μετράει πλέον αντίστροφα για τα 100. Έτσι, ξεκινώντας την εκπομπή και με αφορμή και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, να ευχηθούμε και εμείς από τη σειρά μας τα χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζανε αυτή την ημέρα. Και βέβαια να ευχηθούμε και στο μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας, τον Άρη. Τον Άρη μας, για τη συμπλήρωση των 99 χρόνων ζωής του, Γιάννη. 99 χρόνια που, αν τα βάλουμε τελείως περιληπτικά, να τα συμπιέσουμε και να βγάλουμε ένα νόημα από όλη την ιστορία του σε λίγες γραμμές, θα πούμε ότι είναι ένας σύλλογος που τον αδίκησαν, αλλά κατάφορα, αλλά αδίκησε και ο ίδιος τον εαυτό του πολλές φορές. Είναι ένας σύλλογος που του στέρισαν πολλούς τίτλους, αλλά στέρισε και ο ίδιος πολλούς τίτλους από μόνος του. Ένας σύλλογος που στο πέρασμα των χρόνων γιγαντώθηκε και κατάφερε να γίνει και σήμα κατά τεθέν αυτής της πόλης και να φτάσει και κάποια στιγμή να είναι και ο απόλυτος εκπρόσωπος αυτής της πόλης στο εξωτερικό. Στην πράξη, αυτό ανοίγω παρένθεση, στην πράξη και όχι με μύθους όπως άλλες ομάδες, κλείνω παρένθεση, και να φτάσει σε ένα σημείο να διαφημίζει την Θεσσαλονίκη αυτή η ομάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Όπως επίσης και στο πέρασμα των χρόνων ξεχώρισε και για την διαφορετική νοοτροπία, κουλτούρα που δημιούργησε στο πέρασμα των ετών σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Κάποια ιδεώδη που εκπροσωπούσε αυτός ο σύλλογος τα μετέφερε και σαν νοοτροπία και στον ίδιο τον κόσμο, που πιστεύω ότι ισχύει και μέχρι σήμερα και κάνει και την κάθε ομάδα, όχι μόνο τον Άρη που αναφερόμαστε, και την κάθε ομάδα να ξεχωρίζει από τις άλλες. Η αλήθεια είναι ότι στην ιστορία των 99 χρόνων του Άρη οι περισσότερες γενναίες έχουν γαλουγηθεί πιο πολύ στα δύσκολα παρά στα εύκολα. Ωστόσο, ο Άρης είναι ένας σύλλογος με τεράστια προσφορά και δυναμική, ο οποίος ετοιμάζεται να γιορτάσει, Γιάννη, του χρόνου 100 χρόνια σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, αφού η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει μόνο ζωφερή και δύσκολη μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο σύλλογος διανύει ημέρες με τεράστιες οικονομικές και αγωνιστικές δυσκολίες σε όλα τα αθλήματα και καλείται να δίνει καθημερινά μάχη για να βγει ζωντανός και νικητής, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό, ωστόσο ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει ο σύλλογος αυτών των κυκαιώνα προβλημάτων είναι η συσπήρωση και ενότητα σε όλα τα επίπεδα. Είναι η μοναδική λύση για να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να διατηρηθεί ζωντανή η φλόγα του συλλόγου. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε ένα ευχαριστώ σε πολλούς φίλους που μας στείλανε πολλά μηνύματα αυτές τις μέρες με αφορμή την εκπομπή της Πέμπτης και για την ειδική εκπομπή που κάναμε για τα 99 χρόνια ζωής. Μας ζήτησαν βέβαια να ξαναπαίξουμε και κάποια ηχητικά, βέβαια αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει σήμερα. Μα και εμείς εκείνη την εκπομπή δεν μπορέσαμε να παίξουμε. Θα κοιτάξουμε να βάλουμε ένα-δύο ίσως αν μπορέσουμε. Αυτό βέβαια εν καιρό θα μπορούμε να ξαναβάλουμε κάποια από αυτά τα ηχητικά. Σήμερα θα πάμε όπως πήγαμε και την Πέμπτη. Θα κάνουμε στην ουσία μία συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, κατά κάποιο τρόπο. Άλλωστε και επικαιρότητα δεν είχαμε, εκτός τον αγώνα του μπάσκετ. Θα πούμε και κάποια πράγματα, λίγο και ένα θέμα για την ΠΑΕ που έχουμε.
Εντάξει, η επικαιρότητα έχει να κάνει με το παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο να αναλύσουμε. Καλό είναι να υπάρχει μια ησυχία μέχρι το Σάββατο. Έχουμε μέρες να ασχοληθούμε με αυτό το μάτς. Να περάσει και αυτό το παιχνίδι. Θα ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι και την Πέμπτη για λίγο. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε, όπως πήγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά με ταχυτικά και τα 99 χρόνια να μην ήτανε. Νομίζω ότι πρέπει να το καθιερώσουμε αυτό. Νομίζω ότι είναι ωραία να ακούμε στιγμές από τον Άρη. Άλλωστε και η εκπομπή μας στην ιστορία αναφέρεται. Ο σκοπός της εκπομπής και δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο κάποια επέτειο ή κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός για να ασχολούμαστε τόσο πολύ. Σταδιακά σε κάθε εκπομπή θα βάζουμε κάποια ηχητικά, γιατί το αρχείο είναι τεράστιο. Βλέπω και τη λίστα που έχεις φέρει σήμερα. Μετά τη λίστα του Σίτλερ που είχαμε προχθές, αυτή είναι η λίστα Λαγκάρντ. Ναι. Κάποιοι θα πρέπει να προσέχουν. Εντάξει, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, βέβαια. Λες να προβούμε σε αποκαλύψεις από αυτή τη λίστα. Γιατί όχι. Μπα, σήμερα από ό,τι βλέπω δεν έχει αποκαλύψεις αυτή η λίστα. Έχει πολύ ωραία ηχητικά. Φυσικά δεν θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσα πιο πολλά μπορούμε. Θα να πούμε στον κόσμο ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Παράλληλα μπορείτε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 987, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54911. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στη σελίδα μας στο Facebook, στο Aris History, και τις απόψεις σας. Να σχολιάζουμε μαζί και τα ηχητικά που θα παίξουν σήμερα. Είπαμε, η εκπομπή είναι ιδιαίτερη, οπότε όποιος θέλει να πάρει πρέπει να... Αν θέλει να ασχοληθεί και αυτός με κάποιο ιστορικό γεγονός ή να σχολιάσει κάποιο ηχητικό. Να πούμε ότι τα ηχητικά που ακούμε, τα περισσότερα τα έχουμε ανεβάσει και στο κανάλι μας στο YouTube. Όχι βέβαια σε αυτή τη μορφή, γιατί εδώ τα έχουμε κόψει λίγο για να είναι και χρονικά, να μπορούν να παιχνούν πιο άνετα στο ραδιόφωνο, για να μας παίρνει και ο χρόνος. Πολλοί άνθρωποι και μεγάλης ηλικίας είναι λίγο δύσκολο να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι τώρα ο μπαμπάς μου δεν μπορεί να μπει στο Facebook και στο YouTube. Πες το να μπει στο YouTube. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την εκπομπή είναι ίσως η μοναδική τους ευκαιρία να ακούσουν και να θυμηθούν κάποιες παλιές στιγμές του Άρη. Μα αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής. Το είχαμε πει και από την πρώτη εκπομπή ότι θα συνδυάσουμε το παρελθόν με το παρόν και ίσως είναι βάσει κάποια ηχητικά. Και ίσως είναι τελικά το πιο σημαντικό, να μαθαίνουν οι πολύ μικροί σε ηλικία και να ξαναθυμούνται οι πολύ μεγάλοι που έχουν δύσκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε για κάποιες δηλώσεις που ακούσαμε αυτές τις μέρες από κάποιους διοικητικούς στη ΣΠΑΕ. Είπαν ότι τελικά τα χρέη δεν είναι αυτά που είχαν υπολογίσει. Ξεπερνούν δηλαδή τα 30 εκατομμύρια. Δηλαδή, δύο εβδομάδες, πόσο έμεινε για την εκδίκαση του άρθρου 99, μέσα στον Απρίλιο. Μέσα στον Απρίλιο, νομίζω. Ναι. Έχουμε φτάσει τόσο κοντά στην εκδίκαση και ακούμε να λένε τώρα, ας πούμε, ότι δεν έχουμε υπολογίσει σωστά τα χρέη. Και ότι είναι πολύ περισσότερα. Μα κάθε μήνα τα χρέη αυξάνονται κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Η αίτηση που καταθέσανε, τι περιέχει? Στην τελική, δηλαδή, δεν ξέρω αν δηλαδή υπάρχει. Τι θα πούνε, θα πάνε τώρα και θα πούνε, μας δίνετε λίγο πίσω την αίτηση να ξαναβάλουμε, να βάλουμε και μερικά χρέη ακόμα που βρήκαμε αυτές τις μέρες και να την ξαναστείλουμε? Αυτό θα πούνε. Να πάρουμε μια παράταση. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, δεν ξέρω αν έχει νόημα η προσφυγή του Άρη στο άρθρο. Νομίζω ότι τελικά πρέπει να έρθει και σε εμάς η Τρόικα και να προτείνει και σε εμάς ένα μικρό κούρεμα, η αλήθεια είναι. Ένα κούρεμα καταθέσεων, αλλά όχι 40% στον απλό κόσμο όπως έγινε στην Κύπρο. Το 99,9% να κόψουν τις καταθέσεις. Κούρεμα των καταθέσεων. Από αυτών που πραγματικά ευθύνονται για τις καταθέσεις. Των μεγαλοπαραγόντων που διοικούσαν τόσα χρόνια και φτάσανε την ομάδα σε αυτό το σημείο. Μπορεί να μην ακούγεται ωραίο, αλλά ίσως είναι η μοναδική λύση πλέον για να βγει η ομάδα από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το τεράστιο χρέος που κάθεται πάνω από το σύλλογο.
σαν ένα μαύρο σύννεφο. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή είπαμε προέχει η σωτηρία της ομάδος. Αλλά κάποια πράγματα όταν τα ακούς δεν μπορεί να μην τα ξαναναφέρεις και να τα σχολιάσεις. Έστω και για λίγο πρέπει να αφιερώσεις και λίγο χρόνο. Μακάρι να ήταν διαφορετική πραγματικότητα και να σχολιάζαμε μόνο νίκες και μόνο επιτυχίες. Είχαμε και το Άρης Ολυμπιακός εχθές. Τώρα το Άρης. Νομίζω η ήττα πλέον έχει. Ο κόσμος το έχει μικρή σημασία. Ναι, γέμισε το γήπεδο. Πιο πολύ θα έλεγα ότι οι φίλοι του Άρη πήγανε για να γιορτάσουν κατά κάποιο τρόπο και ανήμερα της επετείου και τα 99 χρόνια ζωής του συλλόγου. Ο Άρης δεν ιτήθηκε με το σκορ 68-84, ένα παιχνίδι που δεν είναι άξιο σχολιασμού. Να πούμε μόνο για την ιστορία, το Άρης κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αναμέτρησης μόνο για ένα ημίχρονο. Έτσι το σκορ στο ημίχρονο ήταν 37-38, από εκεί και πέρα επήλθε και κούραση. Η ομάδα είχε και τις γνωστές απουσίες και του Πάσαλης, που ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Νομίζω έχει μικρή σημασία πλέον αυτή η ήττα, γιατί είπαμε είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, όπως και στο ποδόσφαιρο έτσι και στο μπάσκετ. Ας μην ξεχνάμε ότι η ομάδα αγωνίζεται σχεδόν χωρίς ξένους. Έτσι υπάρχει απαγόρευση όπως και στο ποδόσφαιρο. Και της έλειπε και ο βασικός playmaker και ο καλύτερος παίκτης, νομίζω. Ο Πάσαλης. Εγώ νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει 2-3 πολύ μικρούς ηλικία οι οποίοι ξέρουν καλό μπάσκετ. Γιατί εγώ αυτό κοιτάω. Δεν κοιτάω τώρα σε ένα παίχτη αν παίζει καλή άμυνα. Μιλάμε για πιτσιρικάδες. Η αλήθεια είναι ότι ξεχωρίζουν όπως και πιτσιρικάδες. Όπως και στο ποδόσφαιρο έτσι και στο μπάσκετ. Κοιτάω όταν κάποιος ξέρει μπάλα ή ξέρει μπάσκετ. Το αν κάνει καλά tackling ή κάνει καλές κεφαλιές ή κόβει καλά. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ένα ταλέντο εγώ το ξεχωρίζω όταν βλέπω ότι ξέρει καλό ποδόσφαιρο και καλό μπάσκετ. Στο μπάσκετ βλέπω ότι υπάρχουν 2-3 οι οποίοι. Να αναφερθούμε, είναι και ο Μποχορίδης, ο Βεζέγκοφ. Οι οποίοι τους δίνεται και ευκαιρία φέτος να έχουν πολύ χρόνο. Και νομίζω ότι αν του χρόνου έχουμε άρση της απαγόρευσης των μεταγραφών, των ξένων, νομίζω ότι με αυτούς τους μικρούς. Εντάξει, κάποιοι στην ομάδα έχουν ξεπεράσει λίγο και το όρο ηλικίας. Όπως και να το κάνουμε, αργά ή γρήγορα θα φύγουν από την ομάδα. Μπορεί να χτιστεί μια πάρα πολύ καλή ομάδα με 3 πολύ καλούς ξένους, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε την απαγόρευση των μεταγραφών και θα μπουν και κάποια χρήματα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Γιατί αν δεν μπουν χρήματα, νομίζω ότι θα έχουμε μια επανάληψη και στα δύο αθλήματα της φετινής χρονιάς, που ο κόσμος δεν νομίζω ότι έχει την υπομονή πλέον να αντέξει άλλη μια τέτοια χρονιά. Το καλό είναι ότι φέτος δίνεται δυνατότητα και στους νεαρούς παίχτες, λόγω της απαγόρευσης μεταγραφών, να πάρουν παιχνίδια στα χέρια τους και να αποδείξουν ότι αξίζουν. Και η πραγματικότητα είναι ότι έχουν ταλέντο οι πιτσιρικάδες του Άρη στο μπάσκετ. Και αυτό που είπες και εσύ, με την προσθήκη 2-3 καλών ξένων παιχτών, ο Άρης πιστεύω θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ως ένα βαθμό του χρόνου. Έχει και καλό προπονητή. Το ναι, ξαναπεί πολλές φορές. Ο Αγγέλου είναι πολύ καλός προπονητής. Το τι λένε οι περισσότεροι, εγώ προσωπικά ξέρω ότι τα ψάχνουν πολύ λεπτομέρως αυτά. Έτσι, τα θέματα. Ειδικά μπάσκετ και αυτά. Ειδικά τον μπάσκετ που μεγαλώσαμε με τον μπάσκετ. Έχει καλό προπονητή. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Οι συγκυρίες δεν βοηθάνε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά σαν σχόλιο για κάποια γεγονότα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσουμε τα ηχητικά μας. Για να βγάλουμε τη λίστα. Να σε αφήσω να διαλέξεις. Λοιπόν, πάμε να. Πολλά από αυτά θέλαμε να τα βάλουμε και την προηγούμενη φορά, γιατί ταιριάζανε με κάποια παραπλήσια ηχητικά. Δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Να ξεκινήσουμε πάμε με. Εδώ. Όχι, αυτό αργότερα νομίζω. Να ξεκινήσουμε από μία ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Άρη πριν από 5 χρόνια. Μία βροχερή μέρα, αν θυμάμαι καλά. Τι βροχερή, δεν σταμάτησε 2 ώρες, αλλά εγώ το έχω πει και άλλες φορές ότι μιλάμε φυσικά για το παιχνίδι Άρη Σαραγώσα, ότι η Σαραγώσα είναι η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει από το Χαλιλαίο. Για μένα. Ούτε η Αθλέτικο, ούτε η Σίτι
με εντυπωσίασαν τόσο όσο αυτή η ομάδα. Και τη θεωρώ πιο δύσκολη πρόκριση από όλες. Δεν μιλάω για περίοδο Περούτζια σε τέτοια εγγραφή, το αφήνω, μιλάω για την νεότερη. Αυτή η ομάδα πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη που πέρασε. Μια ομάδα με υψηλές προσδοκίες, αν θυμάσαι καλά. Αν αυτή η ομάδα κατάφερε να μας αποκλείσει, πιστεύω ήταν το νούμερο ένα φαβορί για να το κατακτήσει. Με πάρα πολύ καλούς παίχτες. Βέβαια, ο αποκλεισμός από τον Άρη του στήγης, αν θυμάσαι. Ήταν καταρχήν και στο παιχνίδι εκτός έδρας. Ήταν το παιχνίδι κατηφορικό υπέρ τους. Και εδώ έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ευτυχώς προηγηθήκαμε γρήγορα και το βροχερό γήπεδο λίγο μας ευνόησε, πιστεύω. Γιατί κάποια στιγμή που δεχόμασταν ασφιχτική πίεση και λόγω βροχής δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν τόσο εύκολα. Αλλά πάντως η αλήθεια είναι ότι φαινόταν ότι υπήρχε μια πλειάδα παιχτών που την μπάλα την έκανε πραγματικά ό,τι ήθελα, που δεν φοβήθηκα ποτέ μια ομάδα τόσο πολύ όσο αυτή εδώ. Ούτε με την Αθλητικό εδώ ένιωσα αυτό ομάδα. Το φόβο τόσο πολύ. Ούτε και με τη ΣΥΤ. Εγώ θα διαφωνήσω. Αυτή η ομάδα πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη από όλες. Πάμε να τα ακούσουμε στο νούμερο 14. Εντυπωσιακή υποδοχή σε κάθε περίπτωση, ακόμη και υπό τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Οι φίλοι του Άρη, χιλιάδες φίλοι του Άρη έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ο Φελίπε τώρα μετά την πάσα του Νάτσο, η κεφαλιά από τον Αγιάλα. Επιμένουν οι παίκτες του Άρη. Κάλβο γύρισε και πέφτει για να μπλοκάρει την μπάλα τελευταία στιγμή. Είναι ο Κάλβο έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Από τον Κάλβο και παλιά 1-0 Παπαδόπουλος. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Άρης ξεκινάει με γκολ. Αξιοποιεί την υπεροχή του στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Αυτό που λέγαμε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Αουρέλιο είναι εκεί, περνάει ο Φελίπε από τον Διόγο. Γυρίζει την μπάλα και είναι corner. Ο Ντ'Αλεσάνδρο στην εκτέλεση του φάουλ. Κεφαλιά και η μπάλα φεύγει λίγο έξω. Η σέντρα που βγήκε τώρα. Η κεφαλιά από τον Αγιάλα έγινε. Δεν φεύγει. Πάει ο Ιβιτς. Επιμένει και μπλοκάρει τελικά ο Λόπεθ Βαγέχο. Ο Σέρχιο με τον Ντ'Αλεσάνδρο. Αυτός θα κάνει το σούτο χαλκιά. Θα διώξει. Δεν απομακρύνεται ο κίνδυνος. Ολιβέιρα. Νέο σούτο αυτή τη φορά. Εύκολα ο χαλκιάς μπλοκάρει την μπάλα. Ματουζάλεμ. Έγινε το σούτο. Έπεσε ο χαλκιάς. Φάνηκε να δυσκολεύεται λίγο. Ο Ματουζάλεμ στην εκτέλεση του κόρνερ. Κεφαλιά από τον Αγιάλα, προλαβαίνει ο Νέτο για να διώξει, πολύ μεγάλη φάση. Και ο Μάρκο Αρουέλιο πιο μακριά, πολύ κοντά στο 1-1 η Σαραγώσα. Ανεβαίνει ο Αρουέλιο, τελικά έδωσε στον Φελίπο Ιβιτς που πέρασε από τον Αγιάλα. Κάλβο, έγινε το σούτ. Ο Κόκε κάνει την προσπάθεια και πολύ μεγάλη απόκριση από τον Λόπεθ Βαγέχο. Ο Κάλβο έχει αναλάβει την εκτέλεση του κόρνερ για τον Άρη. Η πρώτη κεφαλιά έγινε σούτ του Παπαδόπουλου out. Δεν φεύγει η μπάλα. Το πλασέ η μπάλα στο δοκάρι από το σούτ που έκανε ο Ολιβέιρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία πια για το 1-1. Στην εκνοή ενώ δεν φεύγει ακόμη η μπάλα. Τώρα θα διώξει ο Κάλβο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου με ένα δοκάρι για τη Σαραγώσα στο σούτ του Ολιβέιρα. Ο οποίος διασχίζει τρέχοντας τον αγωνιστικό χώρο. Ξεχάστηκε στα αποδυτήρια και αποθεώνεται. Η σέντρα από τον Θαπατέρ. Μέσα στην περιοχή και ο Χαλκιάς σώζει την αιστεία του. Στο σουτ που έκανε ο Σέρχιο Χαβίτο. Είναι ο Κόκε δεξιά. Για τον Χαβίτο πέρασε η μπάλα. Για τον Άρη. Δυσκολεύεται ο Λόπεθ Βαγέχο και φεύγει η μπάλα. Βγάζει σέντρα δύσκολη. Ο Χαλκιάς περνάει η μπάλα. Νέτο. Θέλει να πλησιάσει στην αιστεία. Συνεχίζει ο Νέτο την προσπάθειά του. Και κάνει κάτι απρόβλεπτο, θα έλεγα, πέρασε η μπάλα από όλους παράλληλα με την αιστεία. Ναι, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που συνέβη σήμερα με 5 νίκες των ομάδων μας σε 5 αγώνες. Τέλος, 1-0 ο Άρης στη Σαραγώσα, μεγάλη νίκη εδώ στο γήπεδο Κλεάνθης Μικελίδης. Και μένουν όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς της 4ης Οκτωβρίου στο Ρωμαρέδα.
Επιστρέφουμε με Uriah Heep και μετά από αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξυπνάμε ευχάριστες αναμνήσεις, Γιάννη. Τη ρεβάνς δεν θέλω να την ακούσουμε τώρα. Εγώ θα ήθελα να την ακούσουμε τώρα. Όχι, να κρατήσουμε και λίγο. Να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς όμως τα στιγμιότυπα. Είναι ένα ωραίο ηχητικό από την όλη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο γήπεδο Χαριλάου από όλους αυτούς που δεν είχαν την τύχη να βρεθούν εκείνη την ημέρα στην Ισπανική πόλη. Θα το ακούσουμε αργότερα μετά το διάλειμμα. Εσύ, αυτά τα ηχητικά μήπως να τα παίζουμε και πριν από κάθε αγώνα που δίνει η ομάδα. Νομίζω ανεβάζουν πολύ την. Ίσως αποβάλλουν το άγχος των παιχτών. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνουμε κάτι καλό. Αν και πριν από κάθε αγώνα σου έχω πει τι μου αρέσει να βάζουμε. Ποιο? Θα παίξει και σήμερα. Δηλώσεις. Αυτό είναι για το φινάλε. Αυτό για μένα ξέρεις τι. Πρέπει να τα ακούνε. Ενώ έχουν ντυθεί, ενώ είναι στα αποδυτήρια έτοιμοι στη φυσούνα για να βγουν, εκεί ακριβώς πρέπει να ακούγεται το ηχητικό που θα κλείσουμε την εκπομπή. Όπως θέλω να, θα ήθελα να το βάζουμε κάθε Πέμπτη πριν από αγώνα της ομάδος, στο τέλος της εκπομπής. Όπως και σήμερα θα το βάλουμε στο τέλος, είναι λόγια τα οποία σε κάνουν να τριχιάζεις. Οπότε για πού λες τώρα? Αυτό το Άρης ΑΕΚ 4-1 είναι ένα ωραίο παιχνίδι που το θυμάμαι έτσι πολύ ευχάριστα. Τέταρτη αγωνιστική. 4 Οκτωβρίου του 1987. Δεν θυμάμαι τίποτα για αυτό. Είπαμε ήσουν. Σπόρος ήμουν. Πήγαινα στο γήπεδο τότε, πήγαινα είναι η αλήθεια. Ο Μπάζου με έπαιρνε από 6 χρονών στο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα για να το παιχνίδι. Όχι, εγώ αυτά τα θυμάμαι πολύ καλά. Πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να ήσουν 42 χρονών, έτσι. Όχι, 60 ήμουν. Για πε. Πολύ καλή ομάδα και εκείνη. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι πόσες φορές, δηλαδή, αυτό που είπαμε και στον πρόλογο, πόσες φορές αδίκησε ο ίδιος ο Άρης τον εαυτό του. Ενώ είχε πολύ καλή ομάδα και καλούς ξένους είχε κατά διαστήματα, καλούς προπονητές. Δεν ξέρω, δηλαδή, μόνος του είχε μια τάση αυτοκαταστροφής. Δεν ξέρω, φοβόταν να θέσει στόχους και πάντα στο τέλος αυτός ο φόβος. Αυτή ήταν η αιτία που μας στέρισε πολλούς τίτλους, Γιάννη. Είπαμε, μας αδικήσανε και αδικήσαμε και εμείς τον εαυτό μας πάρα πολλές φορές. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Πριν ακούσουμε, να πούμε ότι θα ακούσουμε το ηχητικό και θα πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε μετά. Πάμε να το ακούσουμε στο νούμερο 12. Με τον Βασίλη Βασιλάκο. Βασιλάκος με αντίπαλο τον Κούι προσπαθεί να ξεφύγει, κάνει και το δυνατό σουτ. Διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Κατσιαούνης. Ο Κούις ο εκτελεστής του κόρνερ. Είτε μια κεφαλιά, η μπάλα φεύγει λίγο έξω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Μιστακίδης σέντρα σούτ, τρώει εντυπωσιακά ο Παπαδόπουλος. Νέα απόκριση από τον Παπαδόπουλο εντυπωσιακή. Και χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Άρη στο 15ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Από τον Παλί στον Μιστακίδη. Σέντρα του τελευταίου. Γίνεται το λάθος, Γιουκούδης σε καλύτερη. Το γκολ του Γιουκούδη που ξαναβλέπετε γίνεται εδώ στο γήπεδο Χαριλάου το Άρης ΑΕΚ 1-0. Μπαλιά για τον Γιουκούδη που προσπαθεί να βγάλει την σέντρα. Χατζής απομακρύνει, γίνεται το λάθος, πολλές κόντρες. Σαμόλης το κοντά κάνει το σούτ, δεν την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το δεύτερο γκολ για τον Άρη στο 32ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Με το γκολ που ξαναβλέπετε έχουμε Άρης ΑΕΚ 2-0. Φάουλ για την ΑΕΚ με εκτελεστή τον Βασιλάκο.
γίνεται η κεφαλιά από πολύ κοντά από το Σαββίδι, μπάλα φεύγει έξω από τα δοκάρια του Κατσιαουνί. Μιστακίδης και Γιουκούδης που προσπαθεί να περάσει με αντίπαλο τον Βολονάκη, βγαίνει ο Πεπές, Γιουκούδης επιμένει, Πεπές, Βολονάκης και Γιουκούδης που περνάει μέσα στη μεγάλη περιοχή, αφήνει στο Δημητριάδη που προσπαθεί να κάνει το σουτ, τελικά ο Παπαδόπουλος μπλοκάρει, μπαλιά για τον Δημητριάδη, μπαλής, δεν πέρασε η μπαλιά, το έγινε το λάθος, Δημητριάδης κάνει το σουτ, αποκρούει ο Παπαδόπουλος. Γιάννη Γιάννη στην εκτέλεση του κόρνερ, Νίλσεν την κεφαλιά, η μπάλα είναι στα δίχτυα του Κατσιαούνι, γίνεται το 2-1. Στο έκτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, μετά από το κόρνερ του Γιάννη Γιάννη, ο Νίλσεν που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο κάνει το Άρισαεκ 2-1. Πάντα ο Μπουγιουκλής που προσπαθεί να περάσει, Δημητριάδη σε καλή θέση, ξεφεύγει από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, κάνει το σουτ πάνω στο Βολονάκι, χάνεται έτσι μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Μιστακίδης εκτέλεση του φάουλ. Γκοντζάλες, δεν πέρασε η μπαλιά του, Γκοντζάλες επιμένει. Σούτ από τον Γιουκούδη και είναι το 3-1, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον νεαρό Γιουκούδη. Στο 24ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου γίνεται με τον γκολ που ξαναβλέπετε το Άρης ΑΕΚ 3-1. Βαλής και Γιουκούδης που κερδίζουν, Γιουκούδης περνάει στην αντεπίδεση. Ξεφεύγει από το Πεπέ, πάντα ο Γιουκούδης μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, πλασάρει, σώζει όμως ο Παπαδόπουλος. Γκοντζάλες που αφήνει για τον Μιστακίδη. Μιστακίδης βγάζει την σέντρα, Δημητριάδης το κοντρόλ, κάνει και το σουτ και στέλνει την μπάλα για τέταρτη φορά στο δίχτυα. Είναι το 90 λεπτό και γίνεται το 4-1 με τον γκολ που ξαναβλέπετε. Και είναι το τέλος του αγώνα, τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο Χαριλάου, Άρης ΑΕΚ 4-1. Αθλητικά νέα. 98,7. Στο κουτούκι του καβούρι, το ούζο και το τσίπουρο έχει τη δική του τελετουργία. Εάν λαχταρίσατε φρέσκο ψάρι και υπέροχους θαλασσινούς μεζέδες, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μητροπολή του Καλλίδου 71 και Ξυφυλλίνων 1 στην Καλαμαριά. Στο κουτούκι του Καβούρι μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα ελληνικά νοπα ψάρια με το κιλό, κυδόνια, καραβίδες, αστακομακαρονάδες και διάφορα όστρακα, τα οποία συνοδεύονται άψογα με τις πανελληνίως γνωστές ψαρόσουπες. Στο κουτούκι του Καβούρι οι τιμές προσγειώνονται, ενώ οι γαστριμαργικές απολαύσεις απογειώνονται. Τη διάθεση για ολόφρεσκο ελληνικό ψάρι. Το κουτούκι του Καβούρι. Το επιλεγμένο προτινόμενο ουζερί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προώθησης Ελληνικού Τουρισμού. Διεύθυνση Μητροπολίτου Καλλίδου 71 και Ξυφυλλίνων 1 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 419 051. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market. Φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Auto Market. Υπεύθυνος Κάμψιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού The Cleaners. Επαγγελματισμός και εμπειρία στις υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων, γραφείων, επαγγελματικών χώρων και κτηριακών εγκαταστάσεων. The Cleaners. Ολοκληρωμένες προτάσεις και υπηρεσίες καθαρισμού που απευθύνονται στις ανάγκες σας. Υπεύθυνος Χάρης Μπασιούνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973 355 051. The Cleaners. Τρόπος επικοινωνίας με τα αθλητικά νέα 98,7. Μέσω τηλεφώνου καλέστε 2310 50 2233. Μέσω μηνύματος SMS πληκτρολογήστε 987. Αφήστε κενό και στείλτε το στο 54911. Η χρέωση είναι 1,23 ευρώ ανά SMS με το ΦΠΑ. Αθλητικά νέα 98,7. Το ραδιόφωνο επιστρέφει. Με συγχωρείτε, αυτό το θέμα θέλω να... Αφήστε το σε μένα. Και εσείς με το πακέτο, ναι, ναι, και αυτό σε μένα. Ναι, και το κυβότιο. Πότε θα φτάσουν Αθήνα,
κάποια στιγμή. Για να μην τα αφήνεις όλα στην τύχη, ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Με παραλαβές έως 10 το βράδυ, μεταφέρεις ό,τι θέλεις την επόμενη ημέρα στην Αθήνα. Υπεύθυνα, σίγουρα, γρήγορα και οικονομικά. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Η ολοκληρωμένη λύση στις μεταφορές στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μοναστηρίου 81, 2310 513 100 και στο www.ταυλαρίδης.gr. Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν? Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα. History. Ακούστε, ενημερωθείτε και ταξιδέψτε σε αθλητικές στιγμές του παρελθόντος παρέα με το Γιάννη Πέγκο. Μια μοναδική προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης της ιστορικής διαδρομής του Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης Πέγκος διασώζει με απόλυτη εγκυρότητα την ιστορική διαδρομή του Άρη και την καταγράφει με έναν τρόπο μοναδικό μέσα από ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα της ένδοξης ιστορίας του Συλλόγου. Άρης History. Με το Γιάννη Πέγκο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ, στα Αθλητικά Νέα, στους 98,7. Δίκτυο αθλητικής ενημέρωσης, Αθλητικά Νέα 98,7. Αθλητικά Νέα 98,7. Συντονίσου τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, παρασκήνια, ζωντανές συνδέσεις, συνεντεύξεις. Η αλήθεια να λέγεται. Αθλητικά Νέα 98,7.
Επιστρέφουμε λοιπόν και μετά το παιχνίδι το... του ποδοσφαίρου, το Άρη ΑΕΚ 4-1 του 1987, θα πάμε κατευθείαν στο μπάσκετ. Θα θυμίσουμε στον κόσμο ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο με τον οποίο στην πορεία των χρόνων εκείνη η μεγάλη ομάδα του μπάσκετ ένα ζευγάρι παιχνιδιών, αυτές οι δύο ομάδες που ταυτίστηκε μεταξύ τους και αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία ζευγάρια, κορυφαίες μονομαχίες αυτών των δύο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να μην για μένα προσωπικά, όχι αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι της προηγούμενης χρονιάς, μιλάμε φυσικά για το Άρη Τρέισερ. Μονομαχίες του Άρη με την Τρέισερ. Αυτό που θα ακούσουμε είναι 21 πρώτου του 1988, 120-95. Το παιχνίδι όμως που στιγμάτισε και διαφοροποίησε λίγο τις σχέσεις των δύο ομάδων ήταν της προηγούμενης χρονιάς. Και ειδικά το παιχνίδι του στο Μιλάνο. Το πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Παλέντε Σπορ εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν μια έκπληξη για όλη την μπασκετική Ευρώπη. Που κανένας δεν περίμενε ένα τέτοιο σκορ, ούτε και η ίδια η Τρέισερ ήρθε. Την πανίσχυρη Τρέισερ τότε, ναι, δεν ήρθε, ήταν δεν από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Υποψιασμένη για το τι θα ακολουθήσει σε εκείνο το παιχνίδι. Και γνώρισε μια συντριβή από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της. Μια ήττα με 31 πόντους διαφορά. Και φυσικά να πω λίγο και για την ρεβάνς που είχε γίνει στο Μιλάνο, που από τότε επικρατεί ένας μύθος και πάρα πολλοί που δεν έχουν ιδέα το τι έγινε τότε. Άλλοι δεν είχαν γεννηθεί τότε και έχουν άποψη ότι ο Άρης το πούλησε το παιχνίδι. Καλά, να μην μιλήσω τώρα για τους αντιπάλους μας, τι θεωρίες λέγανε για εκείνο το παιχνίδι που τους βόλευε, ρε παιδί μου, να βγαίνει προς τα έξω, ας πούμε, ιστορικά ότι ο Άρης εκείνο το παιχνίδι το πούλησε και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Τα παρασκήνια από τότε καλά κρατούν στην ομάδα. Ναι, δεν ισχύει απολύτως τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ένα παιχνίδι που, επειδή ο πρώτος αγώνας, το αποτέλεσμα ήρθε χωρίς να το περιμένει κανένας και επειδή και οι Ιταλοί δεν ήταν προετοιμασμένοι ότι θα τους συμβεί όλο αυτό που τους συνέβη εκείνη την ημέρα, νομίζαν ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν από τον συγκεκριμένο αντίπαλο, τον Άρη, και θα προχωρήσουν στη συνέχεια. Εκείνη ήταν τους 31 πόντους, τους σόκαρε. Και είχαν μία εβδομάδα καιρό, εγώ πιστεύω, να σχεδιάσουν μαζί με τη FIBA το πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρεβάνς. Και πιστεύω ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο Άρης έπρεπε να χάσει και έχασε. Αυτή είναι η εξήγηση. Μπήκε και ο Άρης λίγο με υπερβάλλον ζήλο, σου λέει, εντάξει, έχουμε τίποτα σε 31 πόντους. Και να έχει 31 πόντους δεν ήταν και λίγο. Όσο και να χάσω, δηλαδή το 31 δεν ανατρέπεται. Και από εκεί και πέρα είχε λάβει και τα κατάλληλα μέτρα και η Τρέισερ με τις διασυνδέσεις που είχε με τη FIBA. Θεωρούταν και το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση και είχαν επενδύσει κιόλας σε εκείνη την περίοδο στον κορυφαίο Αμερικάνο που έχει περάσει ποτέ από την Ευρώπη, τον Bob McAdoo, που τον αγόρασαν με 50 εκατομμύρια. Είχε έρθει τότε από τους Los Angeles Lakers. Με τις κάλτσες μέχρι το. Ναι, το χαρακτηριστικό. Το γόνατο. Πρώτο σκόρερ σε πόσα πρωταθλήματα του NBA, ξέρω εγώ, ήταν. Θεωρείται το μεγαλύτερο όνομα που ήρθε ποτέ στην Ευρώπη. Και το σχεδιάσανε πολύ καλά όλο εκείνο το παιχνίδι και η διαιτησία ήταν υπέρ τους. Δεν μπορούσε ο Άρης να κατεβάσει ούτε την μπάλα, βαρούσανε χέρια, δεν έδινε τίποτα ο διαιτητής. Μας πήρε και εμάς από κάτω και έτσι χάσαμε φυσιολογικά. Αυτό όμως ήταν το προμήνυμα που πήρε η Ευρώπη για το TST Άρης. Και το εκμεταλλεύτηκε κατάλληλα ο Άρης όλο αυτό στα μετέπειτα χρόνια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ηχητικό που αναφέραμε και πιο πριν, στο νούμερο 5. Γκάλης προσπαθεί να ανταποδώσει γρήγορα και τα καταφέρνει παρά το μαρκάρισμα των Ιταλών. 64-52 από τον Νίκο Γκάλη, 17,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Σούμποδιτς για το Γιαννάκη. Γκάλης. Ακροβατική προσπάθεια και 66-52 μέσα σε αποθέωση. 14 πόντοι για τον Άρη. Γκάλης για τον Γιαννάκη.
Σουτ για 3 πόντους, ναι! 71-54, 17 πόντι διαφορά για τον Άρη, που πετάει πια προς την νίκη. 71-55, 15,5 λεπτά πριν από το τέλος. Σούμποτιτς, σουτ για 3 πόντους και νέο τρίποντο! Αλάνθαστος ο Σούμποτιτς. 74-55, 19 πόντι διαφορά. Όρθιοι 6.000 φίλαθλοι αποθεώνουν τον Άρη. Νταντώνη. Μενεγκίν. Δημιουργείται φράγμα μπροστά του και χάνει την μπάλα. Σούμποτιτς για τον Γκάλι. Αυτός ελέγχει απόλυτα πια το ρυθμό. Ελέγχει το παιχνίδι. Είναι και απόψε μαζί με τον Σούμποτιτς ο βασιλιάς της βραδιάς. Βίλτζερ μόνος του θα καρφώσει την μπάλα στο ιταλικό καλάθι μέσα σε αποθέωση. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρωταθλήτρια κόσμου βρίσκεται γονατιστή στο πάρκε. 21 πόντι διαφορά υπέρ του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο Καζαλίνη ρίχνει στον αγώνα τον πρεμιέρ και αποσύρει τον Πίτης. Νταντώνη. Άλντι. Μακκαντού θα ανταποδώσει, αλλά μόνος του τι μπορεί να κάνει. 76-57. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Έχει αλλάξει η ζώνη των Ιταλών και πρέπει να προσέξει εδώ. Δεν υπάρχει man to man. Είναι ζώνη, η άμυνα των Ιταλών έχει αλλάξει. Είναι ζώνη 1-3-1. Εν πάση περιπτώσει, ο Γκάλης κέρδισε φάουλ από τον Πρεμιέρ. Έχει 3 φάουλ. 4 ομαδικά οι Τρέσσερς στο δεύτερο μήχρονο. Γιαννάκης Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Γυρίζει το Βίλτζορ. Αυτό στο Σούμποτιτς. Για να δούμε. Ελευθερώνεται. Σουτ. Μετράει το καλάθι. Υπάρχει και φαουλ ο Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς που κάνει μια τρομερή εμφάνιση. Έχει πετύχει 30 πόντους. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Έχει 6 στα 6 τρίποντα και 5 στα 7 δίποντα. Και 3 φάουλ στο παχτικό του. Να ο Σούμποτιτς. Επιθετικό rebound ο Λυπηρίδης. Και ο Σούμποτιτς για τον Γκάλι. Αυτός αργά αργά πια. Ο Άρης δεν βιάζεται. Σούμποτιτς, Γιαννάκης. Βίλτζερ. Reverse pass στο Σούμποτιτς και νέο καλάθι. 80-57 είναι πια επίδειξη ικανότητας. Είναι ρεσιτάλ από τον Άρη. Τρέφοντας λοιπόν με αυτό το ηχητικό από εκείνον τον αγώνα και ιδιαίτερα από εκείνους τους αγώνες του μπάσκετ, με αφορμή εκείνους τους αγώνες του μπάσκετ, και το που είναι η μπάλα, ήθελα να σχολιάσω αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, Γιάννη, για τον παλμό της κερκίδας, αυτό που έβγαζε η κερκίδα, όπως αυτό το σύνθημα το που είναι η μπάλα, το οποίο το εμπνεύστηκαν
Είπαμε, πρώτοι οπαδοί του Άρη. Τότε, και συνέχεια το πήρανε και οι υπόλοιπες ομάδες. Τότε έβγαιναν κάποια συνθήματα. Το τίποτα, που τίποτα είναι, δεν μας σταματά. Είναι συνθήματα διαχρονικά, έτσι. Που είναι διαχρονικά, όπως και το 100-100, 100-100. Η αλήθεια είναι ότι κάθε ομάδα ξεχωρίζει από την ιστορία που είναι συνυφασμένη με το όνομα και τις ιδέες των ιδρυτών της, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποκτά στην πορεία των χρόνων, το ίδιο και οι οπαδοί, όπου χαρακτηρίζονται και ξεχωρίζουν με βάση αυτά που πρεσβεύει ο κάθε σύλλογος. Όπως για παράδειγμα, νομίζω ότι αυτό που συζητούσαμε και πριν, στο πέρασμα των χρόνων, η κάθε ομάδα δημιουργεί μια δικιά της νοοτροπία, μια δικιά της κουλτούρα που την ξεχωρίζει από τις άλλες ομάδες, και το ίδιο και οι φιλαθλήτες. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι κάποιος θα γίνει Άρης. Δεν λέμε ότι όλοι γίνονται για τον ίδιο λόγο, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία των φιλάθλων σε κάθε ομάδα γίνεται για κάποιο λόγο. Ο Άρης ήταν πρωτοπόρος σε όλα τα επίπεδα εκείνη την εποχή. Ένα παράδειγμα που λέγαμε την άλλη φορά και γελούσαμε, ας πούμε. Ποιο, για που οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Που είχαμε σχολιάσει, που λέγαμε ότι τότε ο Άρης, όταν έμπαινε στο γήπεδο, έμπαινε με τη μουσική του Γιώχαν Στράους με το Ζαρατούστρα. Α, το γνωστό, το οποίο είναι η είσοδος της ομάδας με τα χαρτάκια, αυτό το ηχητικό. Που σκορπούσε, κάποια στιγμή θα το βάλουμε. Που σκορπούσε το δέος όταν έμπαινε και έτρεμε όλο το γήπεδο. Και το σχολιάζαμε με την αστεία πλευρά. Και οι αντίπαλοι μας θέλανε να μας αντιγράψουν τότε, εδώ της πόλης οι αντίπαλοι. Θέλανε να πλησιάσουν έστω και λίγο έτσι τη δόξα του Άρη, το στυλ του, να πάνε λίγο έτσι και αυτοί λίγο την άβρα του. Και είχαν εμπνευστεί ένα τρομερό ηχητικό. Και ήθελαν και αυτοί να μπουν έτσι με λίγο ηχητικά και τέτοια. Και ανακάλυψαν να διασκευάσουν το Λαμπάντα στα ελληνικά. Και έλειπε μόνο ο Ταμτάκος από την ορχήστρα. Το κουκλοθέατρο, τέλος πάντων. Live τώρα το Λαμπάντα μέσα στο παλέ, διασκευασμένο στα ελληνικά. Δηλαδή... Τι να συγκρίνουμε τώρα, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Και με αφορμή αυτό να ξανακούσουμε και ένα ηχητικό που μας το ζήτησαν πολύ από την Πέμπτη. Εγώ θα γελάσω πάλι, να το ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. με τον Καρδιτσιώτη θα γελάσω πάλι. Έκλεψαμε το βάλι για να φανερώσουμε ότι η γνώμη ενός ουδέτερου έχει μεγαλύτερη αξία από τη δική μας, που αναφερόμαστε στη δική μας ομάδα, και θα σου πει ο άλλος ότι εντάξει, όσο και να αναφέρει, δεν είσαι αντικειμενικός. Οι γνώμες όμως των ουδέτερων για το τι σήμαινε ο Άρης τότε φαίνεται σε αυτό το ηχητικό, όπως και πώς αντιμετώπιζε ο κόσμος τότε και τα νεαρά παιδιά αυτή την ομάδα. Μπράβο, να θυμίσουμε στον κόσμο. Που συνέρεαν κατά ορδές τότε στο Παλέντα Σπόρα από όλη την Ελλάδα. Μα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι τότε οι πενταήμερες εκδρομές των σχολείων εκτός Θεσσαλονίκης από άλλες πόλεις, ο κύριος προορισμός τους ήταν η Θεσσαλονίκη, και ο πρώτος προορισμός στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφτούν ένα αξιοθέατο, τέλος πάντων, ήταν το Παλέντα Σπόρα. Και η προπόνηση, του Άρη, ναι. Πάμε να το ξαναθυμίσουμε. Αυτό είναι, να θυμίσουμε στον κόσμο, από την εκπομπή Reporters του Κώστα Χαρδαβέλα, Δεκέμβριος του 1987. Εκπομπή που δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Και επαναλαμβάνω, εμείς θα ξαναγελάσουμε, μην μας παρεξηγήσετε. Όσες φορές και αν τα ακούμε, είναι τρομερός ο Καρδιτσιώτης. Πάμε λίγο στο νούμερο 4. Καλησπέρα σας. Ένα αφιέρωμα των Reporters στην πορεία ενός συλλόγου προς τη δόξα. Είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης, που μεσουρανεί ήδη στο μπάσκετ της Ευρώπης, προσφέροντας παράλληλα και θέαμα υψηλής ποιότητας. Ποτέ μια ελληνική ομάδα δεν είχε μια τόσο παρατεταμένη διάκριση. Σε κάθε παιχνίδι του Άρη, όλοι σχεδόν οι Έλληνες καθυλώνονται μπροστά στις τηλεοράσεις τους για να θαυμάσουν το περίτεχνο παιχνίδι του. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι χιλιάδες παιδιά έχουν βρει το δρόμο προς τον αθλητισμό και προς την άμυλα μέσα από τον Άρη, προσπαθώντας να μοιάσουν στον Γκάλι, στο Γιαννάκη και στους άλλους άσους του. Τωρινός στόχος του Άρη είναι να μπει στους 4 της Ευρώπης. Τελικός και μεγάλος στόχος είναι να πάρει το πρωτάθλημα μπάσκετ της Ευρώπης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας στον μαγικό κόσμο του Άρη Θεσσαλονίκης. Όπα, όπα! Stop! 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 Μια στιγμή, παιδιά! Είναι η ωραία στιγμή! Είναι παιδιά από την Κομωτινή, από τον Τύρναβο και από τα Τρίκαλα. Κάτι, τι θέλετε να το ρωτήσετε? Για 2 λεπτά! Μια στιγμή! Αυτόγραφα, τι θέλετε? Αν είναι έτοιμος για να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, η ομάδα ετοιμάζεται. Υπάρχει πίσω άρεσε να βγει στους 4 και αν όχι στο τελικό. Υπάρχουν όλες. Ένας ακόμα, από τον Τύρναβο.
Εδώ από την καρδίτσα να βγει η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Τι θέλετε να το ρωτήσω, τι θέλετε να το ρωτήσω. Αν θα βγει. Ναι. Αν θα βγει ο Άρης πρωταθλήτρια. Θα προσπαθήσουμε. Θα τη σκίσουμε την τρέσερ. Θα τη σκίσουμε. Αυτός ήταν ο Άρης τότε, στιγμές που μόνο ο Άρης μπορούσε να προσφέρει. Μία ομάδα, μία χώρα. Στιγμές που καμία άλλη ομάδα σε κανένα άθλημα δεν μπορούσε να ζήσει τέτοιες στιγμές και να ταυτιστεί τόσο πολύ με τον Έλληνα φύλαθλο και ανεξαρτήτου οπαδικής προτίμησης να τον υποστηρίζουν όλοι. Ήταν αυτό που λέμε μία ομάδα, μία χώρα. Έτσι. Ο εκπρόσωπος της χώρας σε όλη την Ευρώπη. Οπότε τώρα πού θέλεις να πάμε? Σε κάτι πιο... Πάμε ποδόσφαιρο. Πιο πρόσφατο. Έτσι να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο, ναι. Έτσι θα αναλάσουμε μία μπάσκετ, μία ποδόσφαιρο. Θυμόμαστε καλές στιγμές και από το μπάσκετ και από το ποδόσφαιρο. Θέλεις το πάω κάρι στο 1-4, ε? Σε βλέπω πώς το κοιτάς. Το γλυκοκοιτάζω, είναι η αλήθεια. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως θα θυμάται και ο κόσμος, ο Άρης είχε παίξει στην Τούμπα. Προερχόταν από, μια πολύ δύσκολη χρονιά στην Β' Εθνική. Κάπου ήθελε να ξεσπάσει και ο κόσμος. Και το καταλληλότερο μάτς για να συμβεί αυτό ήταν ένα ΠΑΟΚ Άρης μέσα στον αντίπαλο. Ο Άρης είχε βέβαια και πολύ κόσμο τότε. Ήταν περίοδη που υπήρχε ανταλλαγή εισιτηρίων και οπότε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είχαν κόσμο σε κάθε αγώνα μεταξύ τους. Δυστυχώς κόπηκε και αυτό. Έτσι, με ένα ρεσιτάλ του... Πολλά έχουν αλλοιωθεί γενικά από τότε. Όσο περνάνε τα χρόνια, πολλά αλλοιώνονται γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια αυτό ξεκίνησε από κάποιους άλλους, δεν θέλω να το σχολιάσω τώρα. Να αναφερθούμε για εκείνο το μάτς. Ένα ρεσιτάλ του Άγγελου Χαριστέα, Γιάννη, έτσι. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο 29-8 του 98. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο λίγο μετά. Πάμε να το ακούσουμε λίγο στο νούμερο 6. Ο Δαλκίδης με τον Κένετι. Τεχνίδι που έχει δύναμη, έχει πάρα πολύ πάθος. Προσπαθούν οι δύο ομάδες να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι μέχρι στιγμής κάποιος έχει δώσει ρυθμό. Για να δούμε τον Χαριστέα που βγαίνει σε πολύ καλή θέση και το 0-1 για τον Άρη. Ο Άρης προηγείται στο 15. Τον βλέπετε εδώ τον νεαρό Χαριστέα που βγήκε σε αυτή την κόντρα απέναντι στον Νικόπουλο. Αυτή τη φορά δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο ο διεθνής πορτιέρο του ΠΑΟΚ. Και το 0-1 για τους φιλοξενούμενους είναι γεγονός. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλλα από τους 7.000 περίπου φίλους του Άρη. Ρατζέσκος δεν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα. Μητσόπουλος είναι αυτός που κερδίζει. Ο υψηλός όμως στόπερ του Άρη βγάζει ψύχραμα για τον Πανόπουλο. Αυτός κόβει για τον Χαριστέα που αφήνει πάρα πολύ έξυπνα στον Κένετι. Ο Κένετι κάνει καταπληκτική ενέργεια. Αδειάζει τον Κουλακιώτη, γυρίζει την μπάλα. Ο Φλόρες στην πορεία στο κενό τέρμα το 0-2 από τον ίδιο παίχτη, τον Χαριστέα που τον βλέπετε εδώ. Που γίνεται πια το πρόσωπο του ντέρμπι. Στο ένατο λεπτό της επανάληψης και 24ο της συνάντησης είναι πάλι ο Χαριστέας που σε αυτή την πολύ έξυπνη αντεπίθεση του Άρη
κάνει το 0-2. Φοβερά εκνευρισμένο ο Μπλαχίν τη στιγμή που ετοίμασε και την αλλαγή του καφέ. Βλέπει την ομάδα του να ευνηδιάζεται για ακόμη μια φορά σαν αποκοιμισμένη άμυνα του ΠΑΟΚ. Αναστασιάδης που αντικαταστάθηκε από τον Μπλαχίν. Απομακρύνθηκε με απόφαση διοίκησης του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος εκφράζεται εδώ ανοιχτά στην Τούμπα υπέρ του πρώην προπονητή της ομάδας του. Σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία για το 2-1 και το γκολ. Το γκολ που πετυχαίνει ο Καφές, η αλλαγή του Όλεκ Μπλαχίν. Στο 18 της επανάληψης, 63ο του αγώνα, δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι καθώς το σκορ γίνεται 1-2 και θυμίζουμε ότι 27 λεπτά υπολείπονται ακόμα και ότι ο Άρης παίζει με 10 παίχτες. Ακούμε τον Δημήτρη τον Κανελάκη για τις κινήσεις από τον πάγκο αυτή τη φορά του Φυρού. Δημήτρη. Όντως Γιάννη, αυτή τη φορά η κίνηση αλλαγής θα είναι από τον Γιώργο Φυρό. Δημήτρη, μετά συγγνώμη, να δούμε το Φλόρες, όχι, τον κόβο Κουλακιώτης. Ο Μιχόπουλος κάνει λάθος, τραγικό λάθος, 1-3. Απίστευτο γκολ. Απίστευτο γκολ από το τραγικό λάθος του Μιχόπουλου. Που σουτάρει αέρα, η μπάλα του περνάει κάτω από τα πόδια. Κοιτάξτε τον Μπλαχίν, τραβάει τα μαλλιά του. Ο Φυρός ανακουφισμένος παίρνει βαθιά ανάσα στον πάγκο. Φλόρες πανηγυρίζει με τον Γένετη. Ανέλπιστο γκολ. Ο Φλόρες βέβαια μπορεί να το αφιερώνει στην εξέδρα, αλλά δεν νομίζω ότι το περίμενε και ο ίδιος. Και επιμένει ο Άρης με τον Νακόλη Κένετη. Τώρα αλλάζει με τον Φλόρες. Τα κουνάκι, τέταρτο το Κένετη. Η πάσα του για τον Πανόπουλο, το 1-4. Σαν σε προπόνηση ο Άρης φτάνει σε ένα ακόμη γκολ. Στο 28ο λεπτό της επανάληψης γίνεται το 1-4 από τον Πανόπουλο. Φωνάζει ο Φυρός από τον πάγκο που βλέπει να του βγαίνει πλέον 100% το παιχνίδι. Απαρηγόρητος ο Μπλαχίν. 1-4 από τον Πανόπουλο, έξαλλοι πανηγυρισμοί των φίλων του Άρη και εμείς ακούμε τον Δημήτρη τον Κανελάκη. Και φοβερός εκνευρισμός Γιάννη στους φιλάθλους του πάγκου, μάλιστα ένας εξ αυτών. Από τη θύρα των επισήμων πήδηξε τα κάγκελα, έτρεξε και χτύπησε πίσω από το προστατευτικό εκεί ακριβώς που κάνει το Μπλαχίν. Είναι προφανές ότι είναι φοβερά εκνευρισμένοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, κάποιοι από αυτούς με τον τεχνικό της ομάδας τους. Ήμασταν πορωμένοι από την αρχή, μας πόρωσαν οι φίλαθλοι από το γήπεδο. Ήμασταν έτοιμοι για να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να δείξουμε στους φιλάθλους ότι είμαστε παρέτοιμοι για όλα. Μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη επί ενός σπουδαίου αντιπάλου. Θα έλεγα ότι αυτή την νίκη τη χρουστούσαμε στους φιλάθλους μας σαν αντάλλαγμα για ένα 0-4 πριν από 2-3 χρόνια που χάσαμε μέσα στο Χαριλάο από τον. Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή και πάλι. Ωραία κομμάτια παίζει σήμερα. Ναι. Είμαστε επιλεκτικοί πολύ. Έτσι, δεκαετία 70. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο λίγο και δεν θα πω τίποτα παραπάνω για αυτό το ηχητικό όσον αφορά το Χαριστέα. Ντεμπούτο του Χαριστέα τότε να πούμε και τι. Καλά, ντεμπούτο. Αυτό το ντεμπούτο τώρα είναι, πάει πέρασε. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Ότι αν ήθελε θα μπορούσε να βοηθήσει στην τωρινή κατάσταση. Και αν ήταν και λίγο πιο έξυπνοι εκεί στη διοίκηση, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό. Με κάποιες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να κάνουν, ονοείτο, δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τη ρεβάνς, αυτό που σου είχα πει, να το βάλουμε μετά.
Να ακούσουμε ρεβάν σε Σαραγώσα Άρης 2-1. Να πούμε ότι ο αγώνας δεν είχε μεταδοθεί ζωντανά. Έκανε μεταδοθεί τρομερή επιλογή, έκανε το Μέγκα τότε. Έδειξε τη Λάρισα σε ζωντανή μετάδοση και άφησε το Σαραγώσα Άρης για τις 12 το βράδυ. Το έδειξε σε επανάληψη. Να πούμε ότι το ηχητικό αυτό είναι. Πόσα άτομα ήταν εκεί την ώρα ζωντανά στον αέρα, 5? Σε 5 παράθυρα. Στο στούντιο του Μέγκα και περιμένανε όλοι μαζί σε ζωντανή σύνδεση με το Χαριλάου να τελειώσει το παιχνίδι. Που στο Χαριλάου εκείνη την ώρα το βλέπανε όλοι στη γιγαντοθόνη και είχε μέσα πάνω από 10.000 κόσμο. Πάμε να το ακούσουμε. 4 Οκτωβρίου του 2007. Στο νούμερο 1. Πάμε Θεσσαλονίκη. Να πάμε Θεσσαλονίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης και βλέπουμε τον Γιώργο τον Καστάνη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Κλεάνθης Βικελίδης, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια ανάσα την πρόκληση του Άρη, έτσι. Χιλιάδες φιλαθλητόροι παρακολουθούν από τις 10 η ώρα, από την ώρα έναρξης του αγώνα, την μετάδοση του παιχνιδιού από το Μέγκα. Είναι εκδηλωτική, βλέπετε πανηγυρίζουν. Οι φίλοι του Άρη που βρέθηκαν εκεί, Γιώργο, για να δουν τον αγώνα από γιγαντοοθόνη, έτσι, αφού... Κοσμο, Γιάννη. Από τον λαό. Ηλεκτρονικό πίνακα που βρίσκεται στο Κλεάνθης Βικελίδης. Από την πρώτη στιγμή ήταν εκδηλωτική, συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις, είχαν αγωνία όταν οι παίκτες της Σαραγώσα έκαναν επιθέσεις, αλλά και χειροκροτούσαν κάθε καλή προσπάθεια των παίκτων του Άρη και φυσικά χειροκροτούσαν και τους αμπάγκεψης που βρίσκεται στο τιμόνι στην τεχνική ηγεσία της ομάδος. Λοιπόν, θέλουμε ένα λεπτό για να λήξει το παιχνίδι, Γιώργο. Θέλουμε ένα λεπτό για να λήξει το παιχνίδι στην Ισπανία. Ο Άρης χάνει, αλλά έχει αγκαλιά την πρόκριση στους ομίλους. Ο κόσμος του Χαριλάου βεβαίως έχει συγκεντρωθεί και είναι έτοιμος να πανηγυρίσει αυτή την πολύ μεγάλη πρόκριση. Σαν να πει και ο Άρης είναι, έτσι. Είναι σαν να βλέπουμε παιχνίδι live στην Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι, Γιώργο, έτσι. Ακριβώς. Επειδή το Μέγα βέβαια έδωσε την εικόνα στον Άρη, έτσι να το πούμε. Ουσιαστικά πλησιάζουμε στη λήξη του αγώνα. Οι φίλαθλοι, όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε μακροσκόπηση λίγο αργότερα από το Μέγα την μετάδοση του αγώνα, σε περιγραφή του Περικλή Στέλλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο μπορώ να σας μεταφέρω εδώ από το Κλέντης Βικελίδης είναι ότι όλοι οι φίλαθλοι ζουν αυτό το παιχνίδι παρακολουθώντας από τον ηλεκτρονικό πίνακα, σαν να γίνεται παιχνίδι κανονικό μέσα στον αγωνιστικό κόσμο. Πες μας, Γιώργο, τι έγινε στη φάση του γκολ του Άρη, γιατί πραγματικά εκεί θα το δούμε, χρυσάφι, έτσι. Θα πανηγυρίσουν τώρα, έτσι κι αλλιώς. Μην φύγει η κάμερα της εξέδρας, Γιώργο. Και εφόσον όλα πάνε καλά, συγγνώμη δεν σας άκουσα γιατί επικρατεί πάρα πολύ θόρυβος, το αντιλαμβάνεστε. Εφόσον όλα πάνε καλά, στις 5 η ώρα το πρωί επιστρέφει η αποστολή του Άρη. Στις 5 η ώρα τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένεται. Θα πραγματικά πάνω. Θα πανηγυρίζουμε μέχρι τις 5 η ώρα. Αντώνη Μίνου. Θα πανηγυρίζουμε μέχρι τις 5 η ώρα. Αυτοί που είναι στο γήπεδο θα πάνε στο γήπεδο. Ο Άρης κρατάει στην χέρια του μια πρόκληση που είναι σχεδόν ισοδύναμη πίνη στις τεράστιες νίκες του Περούτζα. Πώς το πιστεύεις ότι είναι η πιο δύσκολη πρόκληση από τις 5 ομάδες του Άρη? Σαφέστατα, γιατί παίζει με μια ομάδα της Πριμέρα Διβιζιών, παίζει με μια ομάδα η οποία μόλις πριν από 2 χρόνια έριχνε 6 στην Ρεάλ και 4 στην Μπαρσελόνα. Και έφαγε πολύ γρήγορα και τον γκολ. Και ήταν ένα πολύ εύστοχο σκορ. Αλλά αποδεικνύεται απόψε αυτό που λέμε μόνιμα, ότι τον γκολ εκτός έδρας είναι η μισή δουλειά. Το έλεγε ο Μπάγκερς και πριν το μάτσο ότι εμείς εκεί θα πάμε για να βάλουμε το πέτσι και τον γκολ. Γιώργο Καστάνη, ακούς! Τελείωσε! Τελείωσε! Γιώργο Καστάνη, ακούς! Την ακούς τώρα, την ακούς! Άσε να δούμε λίγο! Πέρασε και ο Άρης. Πέντε στις πέντε. Πέντε στις πέντε στους ομίλους, να πείστε το. Να πείστε το, βεβαίως. Είναι μια μαγική βραδιά. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει Λάρισα, γιορτάζει Νέα Σμύρνη, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Γιώργος Καστάνης, ακούει! Γιώργο, μας ακούς από την Αθήνα! Πού να ακούσει και δεν πανεμόνιο. 10.000 κόσμος. Λοιπόν, να πω τον γκολ του Άρη ήταν ο Χαβίτο, έτσι δεν έχουμε πει. Ο Χαβίτο, ναι, Χαβίτο. Και το μάτσο όλο θα το δούμε αμέσως. Ο οποίος ισοφάρισε, να πούμε ότι ο Χαβίτο ισοφάρισε με ένα πανέξυπνο γκολ. Θα δούμε το μάτσο του Άρη στην συνέχεια. Είναι ένα μάτσο θρίλερ, πραγματικά. Είναι ένα μάτσο θρίλερ. Ο Άρης έδειξε ανάστημα απέναντι στην Σαραγώσα. Τώρα να μην ακούμε, Γιώργο Καστάνη. Γιώργο! Τώρα σας ακούω. Τώρα ωραία. Τώρα σας ακούμε και εμείς. Οι φιλάθλους του Άρη να πανηγυρίσουν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πόσο κόσμο έχει? Πόσο κόσμο έχει, Γιώργο? Περισσότερους από 10, ίσως και 12.000 φιλάθλους. Τώρα σε λίγο θα έχει κι άλλους 10.000 απ' έξω, Γιώργο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Από το πρώτο λεπτό οι φίλαθλοι του Άρη συμμετείχαν ενεργά στην όλη προσπάθεια της ομάδος τους. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή περίπου στις 9, οι περισσότερες θέσεις εδώ στις κεντρικές θύρες στο Κλέντης Βικελίδης είχαν γεμίσει. Από φιλάθλους ανυπόμονους να δουν ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι ζωντανά από το Μέγκα και να χειροκροτήσουν την κάθε καλή προσπάθεια της ομάδος τους.
Όπως ακούσατε καλά κι εσείς, η Σαραγώσα της τότε εποχής ήταν ομάδα που έρχεται εξάρι στη Ρεάλ και τεσάρι στην Μπαρτσελόνα. Μια τεράστια πρόκριση σε έναν αγώνα Γκραν Κινιόλ μέχρι το τέλος. Είπαμε, αν αυτή η ομάδα μας περνούσε, ήταν το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του UEFA. Εκείνη τη βραδιά, εγώ θυμάμαι γιατί ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης, δεν έδειχνε το παιχνίδι και στην τηλεόραση. Προσπαθήσαμε να βρούμε μέσω ίντερνετ κάποιο link να δούμε τον αγώνα. Τέλος πάντων, δεν βρήκαμε. Κρεμόμασταν πραγματικά κολλημένο το ραδιόφωνο στα αυτή. Ένας αγώνας ο οποίος σηματοδότησε και στην ουσία την αλλαγή της πορείας του Άρη στην Ευρώπη. Που δυστυχώς κράτησε πάλι για λίγο καιρό. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Αθλητικά νέα 98,7. Στο κουτούκι του καβούρι, το ούζο και το τσίπουρο έχει τη δική του τελετουργία. Εάν λαχταρίσατε φρέσκο ψάρι και υπέροχους θαλασσινούς μεζέδες, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μητροπολή του Καλλίδου 71 και Ξυφυλλίνων 1 στην Καλαμαριά. Στο κουτούκι του Καβούρι μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα ελληνικά νοπά ψάρια με το κιλό, κυδόνια, καραβίδες, αστακομακαρονάδες και διάφορα όστρακα, τα οποία συνοδεύονται άψογα με τις πανελληνίως γνωστές ψαρόσουπες. Στο κουτούκι του Καβούρι οι τιμές προσγειώνονται, ενώ οι γαστριμαργικές απολαύσεις απογειώνονται. Τη διάθεση για ολόφρεσκο ελληνικό ψάρι. Το κουτούκι του Καβούρι. Το επιλεγμένο προτινόμενο ουζερί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προώθησης Ελληνικού Τουρισμού. Διεύθυνση Μητροπολίτου Καλλίδου 71 και Ξυφυλλίνων 1 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 419 051. Καβουράκια. Μαριόγλου. Υλικά επιπλοποιίας, πατώματα και οικιακός εξοπλισμός. Η Μαριόγλου ΑΕ διαθέτει μια ευρεία γκάμα υλικών, συστημάτων επιπλοποιίας, ηλεκτρικού εξοπλισμού και αυτοματισμών, καθορίζοντας εδώ και 60 χρόνια τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά. Είδη κουζίνας, ντουλάπας και μπάνιου διατίθενται σε μια τεράστια γκάμα από υλικά που διακρίνονται για την λειτουργικότητα, την πρωτοποριακή αισθητική τους στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Μαριόγλου. Υλικά επιπλοποιίας, πατώματα και οικιακός εξοπλισμός. Μαριόγλου, σε ένα showroom 1000 τετραγωνικών μέτρων απέναντι από το τεχνολογικό πάρκο Θέρμης μπορείτε να βρείτε ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πορτάκια, πάγκους, φορμάικες, μελαμίνες, αξεσουάρ χρωμίου, φωτισμό κουζίνας, ψυγεία, φούρνους και νεροχύτες με την υπογραφή των εταιριών Φράνκε, Κάρον, Πυραμής, Τέκα. Μαριόγλου. Δώστε σύγχρονες λύσεις στις απαιτήσεις της εποχής στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Βρείτε μας απέναντι από το τεχνολογικό πάρκο Θέρμης και στο www.marioglou.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 474 084. Αθλητικά νέα 98,7. Κρατάμε την αλήθεια ζωντανή. Δίνουμε δύναμη στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Στηρίζουμε ένα αξιόπιστο και ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης. Θέτουμε τις απόψεις μας ελεύθερα, επώνυμα, χωρίς αιμονές και μακριά από δογματισμούς. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε και γινόμαστε μέλη στο Σωματείο Φίλων Αθλητικών Νέων 98,7 FM. Για άμεση επικοινωνία μέσω email στο members@athletikaneia.gr ή τηλεφωνικά στο 2315 318 158. Αθλητικά Νέα 98,7. Από μας, για μας. Μπορούμε.
όταν η κοινωνική αλληλεγγύη γίνεται πράξη στη χώρα, στην πόλη, στη γειτονιά. Γιατί μπορούμε. Ξενοδοχεία, εταιρείες τροφίμων, εστιατόρια, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μανάβικα, ιδιώτες. Λέμε όχι στη σπατάλη των τροφίμων που περισσεύουν, ναι στην προσφορά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ιδρύματα, γυροκομεία, ορφανοτροφία, συσίτια, άπορες οικογένειες. Το μπορούμε. Είναι η γέφυρα. Με ένα τηλεφώνημα μπορείτε να προσφέρετε. Με ένα τηλεφώνημα μπορείτε να πάρετε τη βοήθεια που χρειάζεστε. www.μπορούμε.gr. Και ταξιδέψτε σε αθλητικές στιγμές του παρελθόντος παρέα με τον Γιάννη Πέγκο. Μια μοναδική προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης της ιστορικής διαδρομής του Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης Πέγκος διασώζει με απόλυτη εγκυρότητα την ιστορική διαδρομή του Άρη και την καταγράφει με έναν τρόπο μοναδικό μέσα από ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα της ένδοξης ιστορίας του Συλλόγου. Άρης History με το Γιάννη Πέγκο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ στα αθλητικά νέα στους 98,7. Δίκτυο αθλητικής ενημέρωσης Αθλητικά νέα 98,7. Αθλητικά νέα 98,7. Συντονίσου τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, παρασκήνια, ζωντανές συνδέσεις, συνεντεύξεις. Η αλήθεια να λέγεται. Αθλητικά νέα 98,7. Επιστρέψαμε λοιπόν από το διάλειμμα. Να θυμίσουμε ότι τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 50 22 33. Να λέτε και εσείς τη γνώμη σας, την εμπειρία σας από τα ηχητικά που έχουμε παίξει, είτε από άλλους αγώνες, ακόμα και για την επικαιρότητα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα το Σάββατο. Μπορείτε να σχολιάσετε και αυτό το παιχνίδι. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και τα μηνύματά σας, είπαμε 987 και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54911. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά για τις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν κάνουμε διαγωνισμό γνώσεων. Επειδή και έξω που μιλάμε με αρκετούς φίλους, τους βλέπουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύονται να πάρουν τηλέφωνο, ναι, γιατί η εκπομπή έχει άλλο χαρακτήρα, κυρίως ιστορικό χαρακτήρα. Ωστόσο, είπαμε, εμείς σχολιάζουμε και την επικαιρότητα. Οπότε
μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο και να λέτε τη γνώμη σας για την, ό,τι αφορά την ομάδα. Ό,τι αφορά την Πέμπτη θα ασχοληθούμε πιο πολύ με την επικαιρότητα και το επερχόμενο παιχνίδι. Πού πάμε, Γιάννη? Πάμε ξανά στο μπάσκετ. Πάμε μπάσκετ. Να το μοιράσουμε λίγο. Άρης Λιβόρνο. Από τα πιο ιστορικά. Το θυμάμαι καλά εκείνο το μάτς. Ήμουν 5 χρονών. Θες να το παρουσιάσεις, γιατί εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, πολύ ωραίο μάτς. Δεν μπορώ να πω. Ήμουνα στο γήπεδο. Με την πιπίλα μου, βέβαια. Αυτή η χρονιά, το αγώνας έγινε στις 31 του 85. Αυτή η χρονιά είναι από τις πιο αγαπημένες μου, μπορώ να πω. Ίσως και εγώ ήμουν μικρός τότε σχετικά. Τη θυμάμαι έτσι, σαν τη χρονιά του ξεκινήματος της εφταετίας του Άρη. Πάντως, και όχι σε άλλη εφταετία, μην πάμε σε άλλο. Με αυτά τα σχετικά που βάζουμε, κάποιος που κάνει jogging, πιστεύω τώρα θα έχει κάνει 42 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει. Άρης Λιβόρνο, 83-72, 31 του 85. Αυτό ήταν το παιχνίδι στην φάση ομίλων που έδινε την πρόκληση στους ημιτελικούς του πάρα πολύ ισχυρού τότε κυπέλου Κόρατς. Ήταν το τρίτο κύπελο, ήταν το προεδριών του κυπελούχων και το Κόρατς, αλλά μην νομίζει κάποιος ότι επειδή ήταν το τρίτο τότε στο πρωταθλητριών, δηλαδή στην αντίστοιχη Ευρωλίγκα την τωρινή, έβγαινε ένας. Και τώρα βγαίνουν τρεις και τέσσερις από κάθε χώρα. Που σημαίνει ότι έβγαινε τότε ένας, οι υπόλοιπες ομάδες παίζανε στο κύπελο Κόρατς. Πολλές φορές ήταν και πιο ισχυρό και από το κύπελο πρωταθλητριών τότε. Με σπουδαίες ομάδες, όχι όπως τα επόμενα χρόνια που. Από τη μία ιταλική ομάδα, στον ημιτελικό πήγε στην άλλη. Και αν περνούσε και τον τελικό, θα έπαιζε στον τελικό πάλι με μια άλλη ιταλική ομάδα. Που δυστυχώς στον ημιτελικό είχε χτυπήσει το δάχτυλό του ο Γκάλης. Ήμασταν παρόν σε εκείνη την προπόνηση. Αυτό χτύπησε, εμείς πονέσαμε. Τραβούσε τα μαλλιά του Ιωαννίδης. Πάμε στο νούμερο 15. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να κάνει επίθεση ο Άρης. Φιλίππου στο Πίνιον, αυτός κάνει το σουτ, rebound από τον Τζίλανη, πάσα εφηνδιασμού για τον Τόνουτ, 10 δευτερόλεπτα για να λήξει το μάτς, το σουτ από τον Τόνουτ, κερδίζουν οι Ιταλοί την μπάλα, σουτ για 3 πόντους από τον Φόρτη, rebound από τον Γκάλη, 2 δευτερόλεπτα, 1 δευτερόλεπτο και το τέλος, ο Γκάλης πετάει την μπάλα, η πρόκριση είναι γεγονός, ο Άρης θα παίξει στους 4 του κυπέλου Κόρατς στις 20 και 27 Φεβρουαρίου με αντίπαλη μια άλλη ελληνική ομάδα, την Τσάο Κρέμ Βαρέζε. Θα δώσουμε όμως το μικρόφωνο στον Χάρη Αλευρόπουλο που έχει δίπλα του τον Νίκο Φιλίππου μέσα στο Παντεμόνιο. Τι να πούμε, τόσο συγκινημένος, περιμέναμε τόσο πολύ αυτή τη νίκη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δοξάσαμε το ελληνικό μπάσκετ. Από εκεί και πέρα έχετε μπροστά σας την Ίνης Βαρέζε. Τώρα ό,τι καλύτερο κάνουμε θα είναι υπέρ μας. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Ευχαριστώ Νίκο. Για να δούμε με ποιους άλλους μπορούμε να μιλήσουμε. Με τον Γιώργο Τοξάκη. Να δούμε τι έχει να μας πει Γιώργο για τους Έλληνες δυνάμεις που μας βλέπουν τώρα. Τι μπορούμε να πούμε για τη μεγάλη σας επιτυχία. Παίξαμε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε και στο τελικό και θα τα αποδείξουμε. Πιστεύεις ότι δεν μπορείτε να περάσετε ακόμα και την Βαρέζε? Ναι, γιατί νομίζω από ό,τι έχουμε μάθει από τις πληροφορίες ότι είναι στα μέτρα μας και μπορούμε να τους κερδίσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Δοξάκη. Να δούμε αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Μιχάλη, πες μας και σε δύο λόγια για τη μεγάλη επιτυχία αυτή του ελληνικού μπάσκετ. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τον Άρη αυτή εδώ και πιστεύω ότι μεγαλύτερη για τον Άρη και για τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, τι πιστεύετε, παιδιά, να κάνετε? Πιστεύω ότι μέχρι και το τελικό μπορούμε να φτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Κάνουμε νόημα στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Βλέπετε τι γίνεται. Προσπαθούμε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Παναγιώτη, από τους καλύτερους παίκτες σήμερα, τι μπορούμε να πούμε? Νομίζω είναι ιστορική νίκη για τον Άρη. Το ξεκίνημα για μια νέα πορεία, η οποία πραγματικά ποτέ στο ελληνικό μπάσκετ χαμένη του έγκλη. Νομίζω είναι η αρχή για όλες τις ομάδες να ξεκινήσουν την ίδια προσπάθεια που έκανε ο πρόεδρος του κ. Μιχαηλίδης με τους ανθρώπους γύρω του, τον κ. Μητρούγη, τον κ. Κουτάρη και τον προπονητή μας τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον κ. Κουσπάρο για να φτιάξουν πραγματικά ελληνικές ομάδες αχτύπητες στον ευρωπαϊκό χώρο. Από εκεί και πέρα πάνω έχετε μια πολύ μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τι βαρέσε, τι πιστεύεις να γίνει? Ο Άρης έχει αποδείξει ότι όλα τα παιχνίδια τα παίζει ανίσως προς ίσο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και πιστεύω ότι με τέτοια συμπαράσταση είναι πολύ δύσκολο να χάσεις, αλλά
και η ομάδα μας είναι τέτοια που μπορεί εκτός έδρας να φέρνει τα αποτελέσματα πραγματικά αρμόζουν σε μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει Παναγιώτη Γιαννάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς οι υπόλοιποι παίκτες έχουν φύγει μέσα. Το μικρόφωνο κυρίες και κύριοι στο Φίλι Βασιρίγο. Αν άκουσα καλά, στο ηχητικό Γιαννάκη στις δηλώσεις του ευχαρίστησε και τον κύριο Μπουτάρη, έτσι, τον νυν δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Ο κρυφός βασικός χρηματοδότης εκείνης της ομάδας του Άρη. Να μην ξεχνάμε να τα λέμε και αυτά. Μα και τον Γκάλι και τον Γιαννάκη οικονομικά αυτός τους κρατούσε. Μπορεί να μην φαινόταν έξω να φαινόταν ότι ο πρόεδρος βάζει τα λεφτά, κάποιοι εξοδιοικητικοί και κυρίως ο Μπουτάρης έβαζε τα περισσότερα χρήματα από όλους. Αυτό στην ουσία κράτησε αυτούς τους δύο για αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Άντε κύριε Δήμαρχε, κάντε κάτι ανάλογο και τώρα, δεν είναι αργά. Μετά από αυτό το πολύ ιστορικό παιχνίδι, σε αυτό το παιχνίδι στον πρώτο γύρο, είχαν γίνει τρομερά επεισόδια στην Ιταλία. Και τώρα που θα γινόταν αυτός ο αγώνας εδώ στη Θεσσαλονίκη, το έβλεπαν όλοι σαν μια ρεβάνς και αγωνιστική, αλλά κυρίως και σαν αντίπεινα για αυτά που πέρασε η αποστολή της ομάδας εκείνη την ημέρα στο Λιβόρνο. Η ομάδα της Λιβόρνο, για να βγει για ζέσταμα, βγήκε δύο ή τρεις φορές και ξαναμπήκε μέσα από τα κέρματα που έπεφταν. Υπήρχε τρομερή, δηλαδή... Και δραχμή τότε, βαρύ νόμισμα. Τρομοκρατία. Όχι δραχμή, το 20 ήταν το βαρύ, με τον Περικλή. Τέλος πάντων, ήταν ένα πολύ ιστορικό παιχνίδι. Σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής πορείας για τα επόμενα χρόνια. Τι ωραία πάμε... να βάζουμε ηχητικά έτσι, να ακούμε ευχάριστα τις αναμνήσεις. Μαζί με ιστορίες που συνοδεύει. Ξεκούραστε εκπομπή, δεν μιλάμε κι εμείς πολύ. Ακούει ο κόσμος παλιά ηχητικά, θυμάται ωραίους αγώνες. Το κάθε παιχνίδι συνοδεύει και από μια ωραία ιστορία. Έτσι, άρεσε η ιστορία εκπομπή, έτσι μην το ξεχνάμε. Από ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη στο μπάσκετ, πάμε σε ένα άλλο μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ στο ποδόσφαιρο. Είναι το παιχνίδι στη Γενέβη 39-99. Εκείνη την ημέρα όταν έβαλε τον γκολ ο Αντριόλη, εμείς ήμασταν στην απέναντι πλευρά. Το γκολ μπήκε στην κάτω εστία. Όταν μπήκε το γκολ, κανένας δεν κατάλαβε ότι από εκεί που ήταν στημένη η μπάλα πήγε και καρφώθηκε στο απέναντι γάμα της εστίας. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Όλοι ήμασταν ακίνητοι και βλέπουμε τον Αντριόλη να τρέχει και να τον ακολουθούν από πίσω οι παίχτες. Και αυτός να δείχνει. Τρομερή έφεση στα φάλα, Αντριόλη. Να δείχνει πάνω τον Θεό και να τρέχει. Ποιο τι έγινε, λέμε. Και μετά καταλάβαμε ότι μπήκε γκολ. Εκείνο τον αγώνα θυμάμαι εγώ, επειδή ήμουν φαντάρος στην Αθήνα, μπορεί να είχα κάνει και δύο μέρες αγκαρίες για να πάρω εκείνη την έξοδο. Να δω αυτόν τον συγκεκριμένο αγώνα. Πραγματικά μεγάλο αγώνα. Και η Σερβέτη ήταν μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη τότε από τον Άρη, γιατί είχε προετοιμαστεί για το Champions League και είχε αποκλειστεί, θυμάμαι τότε, από τη Sturm Graz. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ πιο έτοιμη από εμάς, ειδικά εδώ στο παιχνίδι, στο Χαριλάου που έγινε το πρώτο παιχνίδι. Φαινόταν ότι εμείς ήμασταν λίγο πιασμένοι, ασύνθετοι,
αυτή ήταν πιο ομάδα. Και όμως μέσα στη Γενέβη και παίζαμε για 55 λεπτά με 10 παίχτες. Αλλά έγινε ένα σούπερ παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Πραγματικά μπορούσαν να βάλουν και οι δύο πάρα πολλά γκολ. Ήταν φοβερό αυτό το παιχνίδι και πολύ σημαντική αυτή η πρόκριση. Πάμε να το ακούσουμε στο νούμερο 7. Επιμένει και γκολ. Ο γκολ του Λορκά στο 32ο λεπτό. Πνίγεται στα μπαλιά των συμπαικτών του. Ο Γιώχαν Λορκά είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Ο Λόφερ Μίσκης, ο Γενέβης, ο Σερβέρ, προηγείται με 1-0. Μετά το σούπ του Μπέλμαν, ο Λορκά βρίσκει ακάλυπτη την ελληνική άμυνα και ο Σερβέρ θα ανοίγει το σκορ. Αντριόλη απευθείας και ένα γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Μπάιολο Αντριόλη! Εκπληκτικό! Είναι το πρώτο γκολ που σημειώνει ο Βραζιλιάνος από αυτά που σημείωνε στον Ιωνικό. Πραγματικά ένας κεραυνός και βλέπετε τι γίνεται στον φάγκο του Άρη με τον Αντριόλη να πανηγυρίζει την ισοφάριση μέσα σε 2 λεπτά. Το 34 σε 3 μάλλον. Στο 34 ο Λομφά έκανε το 1-0. Το 37 με αυτόν τον κεραυνό από 35 μέτρα ο Αντριόλη σκένει την μπάλα στη γωνία. Του πεντά, ο Άρης σοφαρίζει στο πιο κατάλληλο σημείο. Πέτα του Λουμπούτη και πάλι γκολ με 2-1. 2-1 από τον Σιζερίνη. Ο Νίκος Σιζερίνης, δείτε, έχει ανέβει πάνω στα κάγκελα στους φίλους του Άρη και στο 7ο λεπτό της παράτασης ο Άρης προηγείται με 2-1. Θα πρέπει όμως να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο γιατί έχει την κίτρινη κάρτα. Έχει βγάλει μάλλον έκπληξη στα τούτη. Ενώ βλέπετε και την παρέμβαση των αστυνομικών. Δείτε πάλι, Λουμπούτης, Κιζερίνη στην κεφαλιά, ο Πεντάς δεν μπορεί να αντιδράσει. Ένα πολύ ωραίο γκολ στην κατάλληλη στιγμή από τον Νίκο Κιζερίνη, που βέβαια δίνει το προβάδισμα στον Άρη, που πια για να χάσει την πρόκληση πρέπει να χάσει. Θα πρέπει να δεχτεί δύο γκολ από εδώ και πέρα. Θέλει πάλι το γκολ του Νίκου Κιζερίνη. Θέλει προσοχή και ηρεμία στο παιχνίδι. Και ηρεμία πάρα πολλά. Από χίλιους οπαδούς του Άρη που αποθέωσαν τον Ήλια Πέτκοβιτς και τους παίκτες του για την πανηγυρική πρόκριση επί της Σερβέτ. Στον δρόμο των κιτρίνων πλέον βρίσκεται η ομάδα που πέρσι απέκλεισε τη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, η ισπανική Θέλτα Βίγκο, που στο πρόσωπό της καθρεφτίζονται τα Ηνωμένα Έθνη, αφού διαθέτει μια πλειάδα παικτών διαφόρων εθνικότητων. Εκατοντάδες οπαδοί του χθες επιφύλαξαν θριαμβευτική υποδοχή στην ομάδα που επέστρεψε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη μετά την χθεσινή πρόκριση θρίλερ που πήρε μέσα στην Γενέβη από την Σερβέτ. Ο Άρης νίκησε τους Ελβετούς με 2-1 στην παράταση, αν και έπαιζε με 10 παίκτες. Τώρα θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ισπανική Θέλτα Βίγκο. Η υποδοχή ηρών επιφύλαξαν στους θριαμβευτές της Γενέβης οι οπαδοί του Άρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συγκίνησε με την προσπάθειά της να φτάσει το 1-2 και να πάρει την πρόκριση σε βάρος της Σερβέτ στην επόμενη φάση του κυπέλου ΕΦΑ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά πριν το παιχνίδι και μέσα στο παιχνίδι. Δείξαμε ότι ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα και ο κόσμος πρέπει να το πιστεύει. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στον κόσμο γιατί πραγματικά την αναζητεί μεγάλες διακρίσεις από τον Άρη. Αγαπάει αυτή την ομάδα και εμείς πιστεύω σαν ποδοσφαιριστές κάναμε το καθήκον μας. Δεν σταματάμε εδώ, πιστεύω είναι μόνο η αρχή. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και άλλες διακρίσεις και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
Λοιπόν, πολύ σημαντική πρόκριση εκείνη. Σαραγώσα Άρης 2-1. Να διαβάσουμε και το μήνυμα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον Περικλή, τον Drive. Μας στέλνει μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Περικλής αναφέρεται σε εκείνο το μάτς, Γιάννη, που παίξαμε το ηχητικό με τη Λιβόρνο. Καλησπέρα, Λάνια μου. Εκείνη την ημέρα η Λιβόρνο βγήκε τρεις φορές για ζέσταμα. Θυμάμαι ένα ζώο παίκτη που είχαν το Τζιλάνι. Το Μωμεθανό. αυτό που είπες και εσύ. Χωρίς καμία δόση υπερβολής, εκείνη την ημέρα το Παλέ είχε 8.000 κόσμο. Καλά, το Παλέ εκείνες τις εποχές. Δεν είχε καρέκλες τότε. Είχε μόνιμο 8.000 κόσμο. Τα πραγματικά. Και τα έβαλα μετά. Αυτό το παιχνίδι και το παιχνίδι με την Γιουγκοπλάστικα που βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εκπομπή, ναι. Είναι τα δύο παιχνίδια. Ο κόσμος κάτω από την μπασκέτα, πραγματικά. Με τον Περικλή θυμόμαστε τα ίδια πράγματα. Γνωρίζουμε και οι δύο τέτοιες λεπτομέρειες που ξέρεις άλλος δεν τις γνωρίζει τόσο. Αναλυτικά, εμπεριστατωμένα. Ναι, όπως τις έχετε ζήσει εσείς εκείνη την εποχή, ναι. Λοιπόν, να περάσουμε πάλι μετά το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να περάσουμε στο πρώτο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Άρης, αλλά με τον Νίκο Γκάλη σε σύνδεσή του. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα, 1982-83. Εκείνη την περίοδο, το πιο σημαντικό παιχνίδι και ταυτόχρονα ήταν και η πιο σημαντική νίκη εκείνη τη χρονιά που τον έχρισε φαβορή μέχρι το τέλος, ήταν τη 15η αγωνιστική στο παιχνίδι στο Παλίντα Σπορ με τον Παναθηναϊκό. Σε εκείνο το παιχνίδι έκανε και 5 φάουλ ο Γκάλης και βγήκε από το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Μπορεί να ήταν και η μοναδική φορά που έκανε 5 φάουλ. Όχι, έχει γίνει ξανά. Λοιπόν, 82-83, έτσι να θυμίσουμε, 15η αγωνιστική. Άρης Παναθηναϊκός 72-70. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό νούμερο 19. Και το πέμπτο φάουλ του Γκάλη. Είναι το πέμπτο φάουλ του Γκάλη. Θα φύγει από τον αγώνα. Η ισοφάριση 68-68. Και ακόμα 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα που θα κρίνουν το παιχνίδι. Δοξάκης Παπαγεωργίου, Δοξάκης Παραμανίδης, Δοξάκης το σούτ, εύστοχο. Ο Δοξάκης φαίνεται να δίνει τη λύση για τον Άρη. 5 στα 6, 10 πόντοι για τον Δοξάκη. Ενώ 5 εύστοχες προσπάθειες σε 6. Δεν μετράει το καλάθι που είδατε. Την μπάλα είναι για τον Άρη. 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα, 70-68. Δοξάκης. Τώρα δεν βιάζονται οι Αριανοί, αλλάζουν την μπάλα αργά-αργά. Ρωμανίδης, Δοξάκης. 1-30 ακόμα, λάθος πάσα κερδίζει ο Κάπος, Κοροναίος. Κόντο στο σουτ και θα ισοφαρίσει, 70-70, 1-20 πριν από τη λήξη. Δοξάκης για τον Παπαγεωργίου, αλλάζουν την μπάλα. Ρωμανίδης, Παπαγεωργίου. Κλείνεται ο Δοξάκης. Παραμανίδης στο σούτ με ταμπλό, 72-70, 58 δευτερόλεπτα ακόμα. Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Κοροναίο. Ένα φινάλε Grand Guignol, θα έλεγε κανείς. 51 δευτερόλεπτα, 50, ο Κόντος στον πάσιμο. Το σούτ, αστοχή, κερδίζει την ριμπάλα τον Παραμανίδης. Δοξάκης τώρα. 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αν ευστοχήσει ο Άρης, δύσκολα θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Αν αστοχήσει, τότε ο Παναθηναϊκός ελπίζει τουλάχιστον στην παράταση. Δοξάκης. Κρατάει την μπάλα. Παραμανίδης. Παπαγεωργίου. 22 δευτερόλεπτα, 21. Το σούτ από το Δοξάκη, άστοχο, rebound από το ίδιο παίκτη προσπίει στο Κοκολάκη, το σούτ με τα μπλό, άστοχο, Κοκολάκη στο rebound, την πάρα πολύ μπλό στο πάρα τον Ρίτσο και ο κύριος Τσαλακίδης λέει η μπάλα για τον Άρη, 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, σκορ 72-70 για τον Άρη. 11 λοιπόν δευτερόλεπτα ακόμα, Παπαγεωργίου θα παίξει το πλάγιο, μαρκάριο κάπως, δίνει στον μπάλα έφερε στο Γεωργιάδη. Παραμανίδης κρατάει την μπάλα. Γεωργιάδης αστοχή. Καραγιώργης και το παιχνίδι τελειώνει. Νίκησε ο Άρης με 72-70.
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά και από αυτό το ηχητικό. Βέβαια, να εφιστήσουμε λίγο την προσοχή σε αυτούς που οδηγάνε, Γιάννη, αυτό που σου έλεγα πριν. Βάζοντας τα ηχητικά, κάποιοι παλιότερες ηλικίας, είναι λογικό, ειδικά κάποιοι άνθρωποι που οδηγάνε στον δρόμο. Σε κάποιο γκολ ή σε κάποιο καλάθι. Ακούνε το έχουνε, την εικόνα από εκείνους τους αγώνες μπροστά τους. Οπότε, ίσως θα πρέπει να προσέχουν κάποιοι. Μετά από αυτό το ηχητικό που ακούσαμε πριν, ταιριάζει απόλυτα το επόμενο. Είναι πάλι με τον Παναθηναϊκό, γηπεδούχος ο Άρης την επόμενη χρονιά, 1983-84, πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Το παιχνίδι έγινε στο Βόλο, ήταν τιμωρημένος ο Άρης. Σε αυτό το Βόλο πόσα μάτς έχουμε παίξει, ρε. Τουλάχιστον σε αυτό κερδίσαμε. Αυτό το παιχνίδι, με αυτή τη νίκη, ο Άρης ήταν ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Και μετά από ένα μήνα έπαιξαν το περίφημο μπαράζ στην Κέρκυρα, που υπήρχε ολόκληρο παρασκήνιο. Το είδαμε γι' αυτό γύρω, το γήπεδο, γύρω από εκείνο το παιχνίδι. Επειδή όλοι είδαν ότι στο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο, ο Άρης κέρδισε το Παναθηναϊκό και ο κόσμος του ήταν πολύ περισσότερος από τους αντίστοιχους του Παναθηναϊκού. Και ενώ η έδρα του μπαράζ φαινόταν ότι θα οριστεί στο Βόλο, μετά από αυτό το παιχνίδι, σου λέει τώρα ο Άρης θα είναι φαβορί για αυτό το παιχνίδι. Θα κατεβάσει και πιο πολύ κόσμο. Και προσπάθησαν να κάνουν το παιχνίδι σε όσο το πιο μακρινό μέρος μπορούσαν, ώστε να είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση. Και το παιχνίδι δηλαδή το έκαναν στην Κέρκυρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, παιχνίδι μπάσκετ και Κέρκυρα τώρα. Δηλαδή, πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Πρώτη τελευταία αγωνιστική 1983-84 στο Βόλο. Στο νούμερο 11. Ρωμανίδη. Νικήτας. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Για το Ρωμανίδη. Νικήτας. Περνάει την μπάλα στον Γκάλη και αυτό στο Ρωμανίδη. Φάουλ από τον Ανδρίτσο. 5 φάουλ ο Λιβέρης Ανδρίτσος. Θα φύγει από το παιχνίδι. Και τρία σουτ, δικαίωμα για τρία σουτ, λέει ο Ρήγας. 74 λοιπόν, 72, 59 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ρωμανίδης έχει δικαίωμα για τρεις βολές. '75-72, τρεις πόντι διαφορά για τον Άρη. '76-72, Σκροπολίθας για τον Παναθηναϊκό. Πάντα Σκροπολίθας, Βίδας. Το σουτ έχει γίνει φάουλ από τον Ρωμανίδη. Βίδας στις βολές. Αστόχησε και έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Κερδίζουν οι Αριανοί την μπάλα. Τσαχτάνης και φάουλ του Βίδα πάνω στον νεαρό γκάρ των πρωταθλητών. Ενώ Γιάννης Ιωαννίδης παίρνει στη γραμματεία να ζητήσει time out. Νικήτας περνάει στον Γκάλη.
Αυτός παίρνει φάουλ, τρία σουτ από τον Σκουροπολίθα, 40 δευτερόλεπτα πριν να τη λήξει. Δηλαδή ο Γκάλης έχει δικαίωμα για τρία σουτ, νέο time out. Αλλά στα κρίσιμα τελευταία 5 λεπτά ήταν αυτός ο οποίος μαζί με τον Ρωμανίδη οδήγησαν τον Άρη στη μεγάλη αντεπίθεση που έχει φέρει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στα πρόθυρα της νίκης. 77-72. 78-72 και εκτός κάθε απροόπτου το παιχνίδι έχει τελειώσει με νικητή τον Άρη. Στεργάκος, το μπάσιμο, το κάρφωμα. Ένα κάρφωμα μπορεί να είναι κάρφωμα, αλλά μετράει για δύο πόντους. 78-74. Το Ξάκης κλείνεται, γυρίζει πολύ ωραία στον Νικήτα. Πάντα Νικήτας και φάουλ του Ιωάννου. Εσκεμμένο φάουλ. 23 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αυτός περνάει στον Γκάλι. Αυτός φάτσα με το καλάθι. Κόβει ο Στεργάκος. Έρχεται ο Καφτσάνης όμως και κάνει το σκορ 80-76. Ακόμα 2 δευτερόλεπτα. Στεργάκος. Το παιχνίδι τελείωσε. Ο Άρης νίκησε 80-76. Γιάννη, θα παραξενεύονται με τις τρεις βολές που εκτελούσαν τότε οι παίχτες. Μήπως μπορείς να δώσεις κάποια εξήγηση γι' αυτό? Καταρχήν ήταν η τελευταία χρονιά χωρίς τρίποντο. Από την επόμενη χρονιά καθιερώθηκε και το τρίποντο και επίσημα και στην Ελλάδα. Τότε, σαλάνες παίζανε τότε. Τότε όταν κέρδιζες φάουλ πάνω στο σουτ, εκτελούσες μία βολή. Αν την έβαζες και έβαζες και τη δεύτερη, δεν εκτελούσες τρίτη. Αν έχανες την πρώτη, εκτελούσες τρεις βολές. Αυτός ήταν ο κανονισμός τότε, γιατί σίγουρα πολλοί θα μπερδεύονται που ακούνε σε κάθε φάουλ να εκτελεί τρεις βολές ο παίχτης. Κάτι κανονισμοί που δεν προλάβαμε να τους ζήσουμε ποτέ εμείς. Είπαμε, εσύ είσαι σπόρος. Λοιπόν, αυτό είναι. Πάμε ποδόσφαιρο. Ναι. Πέμπτη αγωνιστική 1986-87. Πάμε με πεντάρα. Καλαμαριά Άρης, αλλά στο Χαριλάο, με γηπεδούχο την Καλαμαριά, γιατί είχαμε τότε κοινή έδρα. Τι ιδιαιτερότητα έχει αυτό το παιχνίδι? Ότι χάναμε 0-1 μέχρι το 79 και από το 79 μέχρι το 90 βάλαμε 5 γκολ. Από το 79 μέχρι το 2013, πες μου αν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχει ξαναγίνει στον Άρη. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό στο νούμερο 21. Η πάσα του Κουσουλάκη για τον Ζίνδρο. Βγάζει αυτός με μία τη σέντρα. Δεν βρίσκει την μπάλα μόνος του εκεί. Κάνει το σουτ ο Τσολερίδης και είναι το 1-0 για τον Απόλλωνα. Ύστερα από την παλιά του Κουσουλάκη, καταρχάς από το φάουλ στο Ζίνδρο, έγινε η σέντρα από το Ζίνδρο. Μόνος μέσα στην περιοχή ξεπετάχτηκε εκεί ο Τσολερίδης και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Κατσιαούνη στο 25. Η σέντρα του αναγνώστου Τζιόλας προσπαθεί για κεφαλιά. Οικονομίδης πιάνει το σουτ. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Σουτάρει ο Μπάκτιτς. Η μπάλα περνάει παράλληλα με την γραμμή του τέρματος του Σιμεώνοβιτς. Μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει. Παίρνει φόρα ο Κούις. Σουτάρει. Και είναι ισοφάριση για τον Άρη με το απευθείας στίγμα φάουλ του αρχηγού του Κουντίνου του Κούι στο 79. Ο σπεσιαλίστας στα φάουλ Ντίνος Κούις βρήκε το παραθυράκι του Σιμεώνοβιτς και έγραψε το Απόλλων 1, Άρης 1. Προσπαθεί, ξεφεύγει από τον Εντίδη, κάνει την πάσα στον Μουστακίδη. Οικονομίδης, μέσα στη μεγάλη περιοχή, βγάζει, κάνει το σουτ. Η απόκρουση, δεν γίνεται σωστά η απόκρουση από τον Σιμεώνοβιτς.
και είναι το 2-1 για τον Άρη στο 83. Η πάσα του Κούι στον Μουστακίδη. Ο Μουστακίδης έδωσε στον Οικονομίδη, αυτός μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, δοκίμασε το δυνατό σουτ, νίκησε το Σιμεώνοβιτς και έγραψε το Απόλλων 1, Άρης 2. Ξεφεύγει αυτός πολύ ωραία από τον Κουσουλάκη, γύρισμα του Κουσουλάκη, κεφαλιά του Τζιόλα, νέα κεφαλιά από τον αναγνώστου και είναι το 3-1. Ένας έξοχος συνδυασμός των παικτών του Άρη. Έγινε η προσπάθεια από τον Οικονομίδη, κεφαλιά του Τζιόλα, νίκησε του στον αέρα τον Σιμεωνόβιτς, νέα κεφαλιά από τον αναγνώστου και είναι το 3-1. Πλασαριστά πάλι για τον Οικονομίδη. Οικονομίδης και Τζιφόπουλος περδεύουν, το δοκιμάζει το σούτο, Οικονομίδης, η μπάλα στο δοκάρι και είναι το 4-1. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, έσκασε μέσα στο έδαφος. Ο διαιτητής κύριος Ζακεστίδης ήταν μπροστά στη φάση, αμέσως κατεκύρωσε τον γκολ και έτρεξε στη σέντρα. Έτσι ακριβώς το 88 γίνεται το Απόλλων 1, Άρης 4, με σκόρερ τον νεαρό Οικονομίδη. Και το κόρνερ από τον Νίκητς, βγαίνει ο Σιμεώνοβιτς, κερδίζει την κεφαλιά ο Μαλές και κάνει το 5-1. Ακριβώς την εκπνοή του αγώνα, ύστερα από το κόρνερ του Νίκητς και την καρφωτή κεφαλιά του Μαλέ, η μπάλα έσκασε στο έδαφος και κατέληξε στα δίκια του Σιμεώνοβιτς. Έτσι γράφτηκε το Απόλλων 1, Άρης 5. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος εκπομπής. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Γιάννη που ήταν στην ηχοληψία. Βοήθειά του ήταν πολύτιμη και γενικά, σήμερα. Γενικά τους έχουμε τρελάνει πραγματικά τους με τα ηχητικά και με τη μουσική. Όχι, βάλε εκείνο το τραγούδι, όχι εκείνο το ηχητικό τώρα, όχι μετά. Έτσι, πολλές φορές ξεχνάμε να σας ευχαριστήσουμε. Δεν πειράζει. Του αρέσει. Θα όλα τα ηχητικά. Είπαμε για μας είναι. Πέντε χρόνια να κάνουμε. Πολύ ωραίο να ακούμε τα ηχητικά και να μιλάμε λιγότερο. Βέβαια είναι και κατά διαστήματα και στις επόμενες εκπομπές θα βάζουμε κάποια από αυτά. Ελπίζω να τους κρατήσαμε, Γιάννη, σε... Είναι ωραίο να φτιάχνει το κλίμα και η διάθεση πριν από εντάξει, φεύγει λίγο και από τη μίζερη πραγματικότητα ο παδός του Άρη, το έχει ανάγκη. Και να μαθαίνει λίγο ποιος είναι ο πραγματικός Άρης και όχι αυτό που βιώνουμε φέτος. Ο Άρης δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και το έχουμε αποδείξει και στην εκπομπή και με ιστορικά γεγονότα και με αποδείξεις τα ηχητικά που βάζουμε σε κάθε εκπομπή. Έτσι, θα πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Για τελείωμα θα βάλουμε αυτό το ηχητικό που θα ήθελες να πεις κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κλείνουμε να απολογήσουμε βέβαια, μετά από μας ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου του Μπουγάτσα και του Πέτρου του Γαβριλίδη. Μια εκπομπή που θα έχει σήμερα αρκετό ενδιαφέρον. Και κλείνουμε κλείνοντας, με την γνωστή δήλωση του Αλέκο Λεξιάδη που πρέπει. Του Αλέκο Λεξιάδη που όπως είπαμε και πριν θα. Πρέπει να βάζουμε στα αποδυτήρια κάθε φορά λίγο πριν βγουν έξω στον αγωνιστικό χώρο. Ίσως θα πρέπει να το προτείνουμε αυτό και στη διοίκηση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Από εμάς να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Θα τα πούμε την Πέμπτη στις 8. Πάμε. Αλέκο Λεξιάδη, στο νούμερο 10. Πιάνει το πλάνο, γιατί και τώρα να ξαναγεννιόμουν θα έπαιζα χωρίς λεφτά στον Άρη. Δεν τα ήθελα τα λεφτά. Έπαιζα για την φανέλα, γιατί αγαπούσα αυτό το σωματείο και θα τα αγαπώ ώσπου να πεθάνω.